πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, βλέπετε την κάρτα. Πετρολίνα ΑΕΚ εναντίον ΕΘΑ Έγκομης είναι οι δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν σε λίγο για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ΠΑΠ Super Cup. Όπως και ο Λέιζερ, στην επιστροφή του και αυτός στο πρωτάθλημά μας. Πέρσι έπαιξε με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ λοιπόν στην πρώτη επίθεση που ξεκινά με Μπούσερ, Λέιζερ, Ραντούνοβις, Σουπ και Χάρισον. Ο Τσουπ στη γνωστή του κίνηση θα στοχίσει. Δεν μπορεί ούτε ο Χάρισον. Η μπάλα στα χέρια των κιτρινόμαυρων της Έγκομης. Πάει να γίνει το λάθος. Κρατάει την μπάλα ο Βαλτές. Ο Άλβιν στην οργάνωση του παιχνιδιού βγήκε έξω. Ο Χάρισον να τον μαρκάρει. Άστοχο το Τσουπ. Μαζεύει ο Μπούσερ. Η πεντάδα της ΕΘΑ, δεν την αναφέραμε, είναι ο Ρουτκάουστας, ο Λιθουανός. Και από εκεί και πέρα, τέσσερις Αμερικανοί. Είναι ο Ριτ, ο Άλβιν, ο Βαλτές και ο Ράουτλετζ. Δεν υπάρχει καλάθι σε αυτό το πρώτο λεπτό που διανύσαμε. Δύο χαμένες επιθέσεις για την ΑΕΚ, μία για την ΕΘΑ. Γρηγόρη, είχες την ευκαιρία να δεις πολύ περισσότερα παιχνίδια από μένα τώρα στα pre-season που λέμε. Τι εικόνα έχεις για τις δύο ομάδες? Ακριβώς, Μάρη, οι δύο ομάδες τις είδα σε αρκετά φιλικά. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα η οποία μετρά 2-0 νίκες στα pre-season παιχνίδια όπως λέμε. Στο ένα παιχνίδι ήταν σαφώς καλύτερη, στο δεύτερο έπαιξαν περισσότερο οι νεαροί Κύπροι και των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ δείχνει μια ομάδα πιο έτοιμη, Μάριε, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε κιόλας ότι μπορεί να έχει νέα πρόσωπα, αλλά ουσιαστικά είναι η νέη παγή. Δηλαδή και ο Μπαλσαραντούνοβιτς και ο Τσουπ και ο Λέιζερ είναι παίκτες που γνωρίζουν την κυπριακή πραγματικότητα πάρα πολύ καλά. Ευνηδιασμός για την ΑΕΚ και υπάρχει το φάουλ. Ένα δυνατό φάουλ, όχι όμως αντιαθλητικό. Από τον Λαμάρκους Ριτ, είναι Αμερικανός από το Τέξας. Εδώ ξανά πήγε δυνατά, είναι η αλήθεια, πάνω στον Μπούσερ. Μπούσερ είναι μαυροβούνιος, αστοχή στην πρώτη βολή. Ήταν το πρώτο φάουλ του παιχνιδιού. 8 και 35, έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος από πλευρά ΑΕΚ. Λιγότεροι βεβαίως είναι οι φίλοι της ΕΘΑ, ήταν και άτυχη η ΕΘΑ στην κλήρωση γιατί η κληροτίδα έβγαλε το κίτιο αντί το Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Το Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία που βάζει τα γιορτινά του γιατί την Παρασκευή θα υποδεχθεί δύο μεγάλες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εμάς, Γρηγόρη, γρηγορά, μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η μία, έτσι, και θα γεμίσει το Ελευθερία την Παρασκευή. Ακριβώς, Μάριο, όπως και να το κάνουμε, όταν έρχεται ο Παναθηναϊκός στην Κύπρο και μάλιστα για επίσημα αγώνα της Ευρωλίγκα, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε τόσο πολύ με τη Λαμποραχούτσα, όσο με την ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη. Ανυπομονούμε και εμείς, όπως να τους δούμε και στη διάσκεψη λίγο από κοντά, ναι, αλλά και για τον αγώνα την Παρασκευή. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Φιλοξενεί η χώρα μας την ερχόμενη Παρασκευή. 7 και 55 στο δικό μας το παιχνίδι. 1-0 είναι ποδοσφαιρικό για την ώρα το σκορ. Αστοχή ο Λέιζερ. Μάζεψε ωραία το rebound ο Βαλτές και έχουμε το φάουλ από τον Ραντούνοβιτς που θα δώσει την ευκαιρία στην ΕΘΑ να πάει στη γραμμή για πρώτη φορά. Δύο βολές. 7 και 40, 7 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Στη γραμμή θα πάει ο Λιθουανός, ο Ρονάλτας Ρουτκάουσκας. Είναι μια σχολή που δεν τη βλέπουμε, Γρηγόρη, πάρα πολύ συχνά στην Κύπρο. Ακριβώς, αν και μπασκετική σχολή
οι Λιθουανικοί στην Κύπρο δεν μας έχουν τιμήσει τόσο πολύ με την παρουσία τους. Για τον Ρουτκάουσκας είναι ένας παίχτης ο οποίος περισσότερο είναι ρολίστα στο παιχνίδι της φετινής ΕΘΑ. Οι παίχτες οι οποίοι θα πρέπει να προσέξουμε πολύ σήμερα, Μάρη, είναι ο κύριος με το νούμερο 11 στην πλάτη, ο κύριος με το νούμερο 13. Τους είδαμε άλλωστε να παίρνουν τις περισσότερες πρωτοβουλίες μέχρι στιγμής. Είναι τα βαρόμετρα στην επίθεση της ΕΘΑ. Λοιπόν, οι δύο ομάδες είναι νευρικές στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Σχεδόν 2,5 λεπτά με μόλις 2 πόντους, έναν από κάθε ομάδα. Η άλλη μεγάλη είδηση, φίλε Γρηγόρη, είναι η επιστροφή του Νικόλα Παπαδόπουλου, του παίχτη Νικόλα Παπαδόπουλου, αν και ο ίδιος πρώην, και ο προπονητής ήταν πρώην παίχτης και αυτός. Είναι αυτή η συνωνυμία. Πέρσι ήταν βοηθός ο Νικόλας Παπαδόπουλος του Νικόλα Παπαδόπουλου. Φέτος είναι και βοηθός και παίχτης. Φέτος είναι λίγο απ' όλα. Ήμουν τυχερός και τον είδα στο πρώτο παιχνίδι το οποίο επέστρεψε σε φιλικό. Στην αρχή θύμιζε ότι ήταν κάπως βαρύς για τα δεδομένα, αλλά σιγά σιγά βρήκε τα πατήματά του. Ελπίζω να το δούμε και σήμερα να αγωνίζεται. Το πρώτο τρίποντο στη φετινή σεζόν έρχεται από τα χέρια του Ντομινίκ Ράουτλετζ από το Νιου Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταγωγή 4-1 για την ΕΘΑ που εδώ θα κλέψει και την μπάλα. Εξαιρετική άμυνα από τον μαέστρο του είδους. Και εδώ, αφού βγήκε την άμυνα ο Χάρισον, ωραία η προσπάθεια του Ραντρόβις με τα μακριά του χέρια. Κατάφερε ο ίδιος στην πραγματικότητα να δώσει το εύκολο καλάθι στον Ντέγιαν Τσούπ. Πρώτο καλάθι του Τσούπ εναντίον της παγιάς του ομάδας, με την οποία γνώρισε μόνο επιτυχίες. Και ο Ιάκωβος Παντελή, από ό,τι βλέπω, είναι η πρώτη αλλαγή του Νικόλα Παπαδόπουλου. Θα φύγει ο Λέιζερ. Λέιζερ, ένας παίχτης πάρα πολύ χρήσιμος. Δεν ξέρω αν μπορεί να στερήσει η Γρηγόρη πολύ χρόνο φέτος από τον Ιάκωβο, αλλά στο τέλος της ημέρας, επειδή βλέπουμε μπάσκετ γενικότερα, όχι μόνο στην Κύπρο, το μυστικό σε μια ομάδα είναι να παίρνουν όλοι οι παίχτες μοιρασμένο τον χρόνο. Ακριβώς. Μάρια, αν και πιστεύω ότι δεν θα πάρει χρόνο του Ιάκωβου, γιατί περισσότερο ο Λέιζερ αγωνίζεται στη θέση 2. Ναι. Ενώ ο Ιάκωβος είναι άσος. Εντάξει, μπορεί να ξεκίνησε νομίζω ο Λέιζερ, αλλά περισσότερο είναι για να δει ο Ιάκωβος το παιχνίδι της ΕΘΑ και να μπει πιο μυαλωμένα στον αγώνα. Λοιπόν, η ΕΘΑ που μετά το αρχικό μούδιασμα εδώ και ο Ιάκωβος ο Παντελή με νέο look. Τον είχαμε συνηθίσει τα χρόνια με το μακρύ το μαλλί. Φέτος να πούμε ότι είναι και ο αδερφός του στην ομάδα. Είναι στον πάγκο αυτή τη στιγμή, δεύτερος από δεξιά. Όταν θα δούμε τον πάγκο, μπορείτε να τον καταλάβετε εύκολα γιατί είναι ήδη. Μοιάζουν πάρα πολύ τα δύο αδέρφια. Ο Χάρης Παντελή που έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία, είναι 25 χρονών. Νάτος εδώ, με το νούμερο 42. Έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία. Τελευταία του ομάδα το παραλίμνη. Και από φέτος μαζί με τον αδερφό του στην ίδια ομάδα. Ήταν εύστοχες προηγουμένως οι δύο βολές από τον Ράουτλετζ, η πρώη του Πόντι. 3-6. Συνεχίζει να αστοχεί η ΑΕΚ που μετά από 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα έχει μόνο ένα καλάθι εντός παιδιάς. Εδώ ξανά το φάουλ που κερδίζει ο Λαμάρκους Ριτ. Ήταν στην προσπάθεια για σούτ, επομένως θα πάει στη γραμμή. Έχει συμπληρώσει 4 ομαδικά φάουλ. Η ΑΕΚ από το επόμενο θα πηγαίνουν συνεχώς για βολές ή τη ΣΕΘΑ. 7-3 το σκορ με τον πρώτο πόντο από τον Τεξανό, τον Λαμάρκους Ριτ. Και τώρα τον δεύτερο. Έχουν σκοράρει 4 από τους 5 παίχτες που ξεκίνησαν για την ΕΘΑ. 3-8 είναι το σκορ. Μόνο ένα καλάθι για την ΑΕΚ, αυτό στον ευνηδιασμό που σημείωσε ο Τσούπ. Παντελή για τον Τσούπ. Εύστοχο το σουτ, είναι τρίποντο.
Α, είναι για δύο, πατούσε ο Τσουκ, ζήσε και φάουλ. Τέσσερις οι πόντοι του, πέντε για την ΑΕΚ. Είναι all-around player ο Τσουκ, ο οποίος εδώ θα κάνει φάουλ. Ήταν έτσι αγιώς στην προσπάθεια για σούτ, αλλά είναι και το πέμπτο ομαδικό. Θα έχουμε δύο βολές για τον Τζαλίλ Άλβιν. Δεύτερο φάουλ για τον Τσουπ, Μάρια είναι αυτό. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Δεύτερο φάουλ για τον Τσουπ. Ξανά, πατάει η γραμμή, ελαφρώς. Είναι σωστή αποφάση των διαιτών. 8-5, η πρώτη βολή με λίγη περιπέτεια πάει έξω. Πέντε στις έξι και τώρα πέντε στις εφτά ήταν οι πρώτες χαμένες. Για την ΕΘΑ όμως κάνουν λάθος οι παίχτες της ΑΕΚ. Ο Άλβιν ήταν που αστόχησε. Έτσι, πολύ εύκολα θα ξαναπάρουν την μπάλα οι παίχτες της Κυπελούχου ΕΘΑ. Έγιναν πέρσι, Γρηγόρη, πολύ μεγάλες μάχες ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, όχι μόνο στην κανονική περίοδο, αλλά και στα play-off. Ακριβώς, ήταν η μάχη των ημιτελικών, πρόωρος τελικός θα μπορούσαμε να πούμε. Μάριε, εκεί όπου έκρινε τη σειρά ο μεγάλος απώνεα θέλει στη φετινή σεζόν, ο Μιχάλης ο Καγιούζης. Δύο ομάδες οι οποίες είναι πάντως πολύ αλλαγμένες από πρόσωπα. Μάριε, αλλά με τις ίδιες φιλοσοξίες όπως μας είπαν και οι δύο αντιπρόεδροι προηγουμένως. Κοίταξε, είναι ένα πρωτάθλημα φέτος πάρα πολύ δυνατό. Μπορεί να είναι έξι ομάδες, αλλά για μένα αυτό το κάνει ακόμα πιο δυνατό. Διότι έγινε η κλήρωση και ανέδειξε η πρώτη αγωνιστική, για παράδειγμα, δύο τοπικά ντέρπι από ΕΛ Κεραυνός, Απόλλωνας ΑΕΛ, και έχουμε και τρίτον ντέρπι που είναι ο αγώνας της περσινής Κυπελλούχου με την φετινή προαθλήτρια. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι έχουμε έξι ομάδες που ξεκινούν έχοντας και οι έξι λίγο πολύ τους ίδιους στόχους. Μάρια, αν θυμάσαι στην κλήρωση σου είπα τη χαρακτηριστική ΑΕΚ ότι όλα τα παιχνίδια ντέρπι θα είναι φέτος. Αυτό είναι το θετικό του φετινού μαραθωνίου. Είδαμε το φάουλ στην τελευταία φάση που εκνεύρισε λίγο τον Ιάκο τον Παντελή, αλλά δεν αντέδρασε. Δύο τα ομαδικά φάουλ για την ΕΘΑ, έχει να δώσει δύο ακόμα και είναι ένα καλό πλεονέκτημα σε αυτά τέσσερα λεπτά. Ο Παντελής ζήτησε πιο γρήγορα να γίνει κίνηση από τον Ραντούνοβιτς, δεν έγινε και το λάθος γίνεται για την ΑΕΚ. Τώρα πάει ο Παντελή και εξηγά στον Βόσνιο τι έπρεπε να έχει κάνει για να μην έρθει αυτό το λάθος για την ΕΘΑ, για την ΑΕΚ, συγγνώμη. 5-10, η ΕΘΑ ελέγχει το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά. Καλή άμυνα από τον Χάρισον, είναι η δεύτερη άμυνα που βγάζει σε προσωπικό επίπεδο. Έχει και μια τάπα προηγουμένως. Μπούσερ, ωραία προσπάθεια από τον Μπούσερ, παίρνει φάουλ γιατί ξεγέλασε με τις προσποιήσεις τον Άλβιν. Θα του κάνει το φάουλ. Είναι πρώτο προσωπικό για τον Αμερικανό. Ξανά η προσπάθεια, βλέπετε πως τον περνάει από δεξιά. Ο Άλβιν τον περίμενε να πάει αριστερά, τον έχασε και αναγκάστηκε να του κάνει το φάουλ. Δύο βολές για τον Ματ Μπούσερ. Μαυροβούνιος Μπούσερ πέτυχε τον πρώτο πόντο του παιχνιδιού. Δύο παίχτες έχουν σκοράρει για την ΑΕΚ σε αυτά τα 6,5 λεπτά. Ο Μπούσερ με βολές και δύο καλάθια. Ο Ραντούνοβιτς πάρα πολύ κακή. Ο Τσουπ, συγγνώμη. Πάρα πολύ κακή δεύτερη βολή. Σχεδόν airball. Αμαρκάριστος εκεί, αλλά δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Ο Ρουτκάουσκας φωνάζει για φάουλ ο Κυράκος ο Αδάμου. Ευνηδιασμός που δεν θα βγει, γιατί κάνει βήματα ο Τάτουμ. Κακή επίθεση και αυτή για την ΑΕΚ. Είναι φανερό ότι χρειάζονται ακόμα χρόνο οι δύο ομάδες και έχουν περίπου δύο εβδομάδες, Γρηγόρη. Ακριβώς, Μάρε, και για τον Τάτουμ να πούμε ότι απουσίασε από το μεγαλύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ήταν τραυματίας, είχε πρόβλημα στο γόνατο. Έτσι ουσιαστικά στο τελευταίο τουρνουά του ΑΠΟΕΛ στο Ζιβανάριο είχε πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής. Ο Χάραλαμπο ο Σάντος δίνει φάουλ. Είναι το δεύτερο εδώ
προσωπικό για τον Μπούσερ. Ο οποίος θα πάει στον πάγκο. Υπάρχει όμως και το πρώτο time out στο παιχνίδι. Είναι από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Ο Γρηγόρης θα πάει εκεί για να ακούσει τι γίνεται. Οι μαζορέτες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλωσφαίρεσης. Οι κοπέλες της σχολής χορού Φήμη είναι στο παρκέ. Είναι η δική τους ώρα. Συνεργάτες με την Κυπριακή Ομοσπονδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παρούσες σε όλες τις εκδηλώσεις. Υπεύθυνη της σχολής η Εμιλία Σαλούτα. Τρία λεπτά και πέντε δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Χαμηλό σκορ. 6-10. Πάμε να ακούσουμε τον Γρηγόρη για τις οδηγίες του Νικόλα Παπαδόπουλου. Έκανε παρατηρήσεις στους παίχτες του για το ότι δεν είναι καθόλου επιθετική η Μάριε. Του ζήτησε να πάρουν περισσότερα drive για να πάρουν και τα φάουλ, αφού είναι αδιανόητο, όπως λέει, να μην τους έχουμε αναγκάσει μέχρι στιγμής να μας κάνουν φάουλ. Ενώ έχουμε και μια αλλαγή πάνω στον φωτεινό πίνακα. Μάριε χρεώθηκε με δεύτερο φάουλ ο Χάρισον και όχι ο Μπούσερ. Ναι, στην αρχή του είχαν δώσει στον Μπούσερ, τώρα το έχουν αλλάξει στον πίνακα. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει δεύτερο center για την ΑΕΚ. Ναι. Μπορούν να παίξουν κάποιοι κατά συνθήκη center, όπως για παράδειγμα ο Τσουπ που είναι πολύ αθλητικό παιδί. Παραμένει όμως πρόβλημα, χωρίς αμφιβολία, το δεύτερο φάουλ του Χάρισον, ο οποίος τώρα το κατάλαβε και βγαίνει. Μένει στο παρκέ ο Μπούσερ με το ένα φάουλ και θα δούμε ποιος θα πάει πεντάρι. Μπορεί να πάει και ο Ραντούνοβιτς, μάλλον αυτό θα γίνει. Όπως και να έχει, στη γραμμή είναι ο Ντομινίκ Ράουτλετς για δύο βολές για την ΕΘΑ. Άστοχος στην πρώτη. Οι 5 από τους 10 πόντους της ΕΘΑ είναι αποβολές. Άστοχοι και οι δευτεροί όμως χάνουν για άλλη μια φορά το rebound οι παίχτες της ΑΕΚ. Το προηγούμενο το είχαν πάρει αλλά πούλησαν την μπάλα. Τώρα το έχασαν. Πορείεται ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Λάθος όμως και από πλευράς ΕΘΑ. Κακό παιχνίδι από πλευράς θεάματος μέχρι στιγμής. Δεν είναι ότι είναι καλές οι άμυνες, γίνονται πάρα πολλά λάθη. Αβίαστα λάθη από τις δύο ομάδες. 2-45. Φάουλ τώρα στον Παντελή. Από τον Ράουτλετς είναι το ένα φάουλ που είχε να δώσει η ΕΘΑ. Ο Κυριάκος ο Αδάμου έχει σηκώσει για πρώτη φορά τον Βόσνιο, τον Πέλκιτς. Και θα τον βάλει στο παιχνίδι, παίρνει θέση του Αμερικανού του Ράουτλετς για αυτά τα 2-43 που μένουν για την πρώτη περίοδο. Λέιζερ πήρε τη θέση του Μπούσερ. Ο Λέιζερ Παντελή θα πάρει το σκρίν από τον Τσουπ, ίσως να υπήρχε φάουλ εκεί. Τώρα το σφυρίζει ο Χαράλαμπος ο Σάντος. Εδώ θα δούμε, υπάρχει επαφή. Υπήρχε φάουλ από προηγουμένως. Δεν το έδωσαν οι διαιτητές. Τέλος πάντων το έδωσαν αργότερα. Γι' αυτό εκνευρίστηκε και ο Νικόλας Παπαδόπουλος στον πάγκο, Μάριε. Ναι. Ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο βετεράνος πλέον. Γιώργος Αναστασιάδης. Πέρσι επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε. Την Ενάδα Αγίου Δομετίου. Δεν τερμάτισε όμως εκεί την καριέρα του, γιατί τον βλέπουμε να συνεχίζει ακάθεκτος. Κάνει πολύ καλή ζωή, γιατί δηλαδή να μην παίζει μπάσκετ ακόμα και στα 37 του. Και βλέπετε ότι τον υπολογίζει κιόλας ο Κυριάκος Αδάμου. Είναι πολύ μεγάλη η εμπειρία του Αναστασιάδη για να μην υπολογίζεται. 18 μειώνει στο καλάθι η ΑΕΚ, γιατί η ΕΘΑ εδώ και λίγη ώρα έχει μπλοκάρει λίγο επιθετικά. Σου τριών πόντων εύστοχο από τον Αμάουρης Βαλτές. Έχει 8 από τους 13 πόντους της ΕΘΑ.
ο Αμερικανός από τη Νέα Υόρκη. Λέιζερ θα απαντήσει. Συμπατριώτης είναι αυτός. Πρώτο καλάθι για τον Λέιζερ με τη φανέλα της ΑΕΚ στη φετινή περίοδο. Κάουσκας δεν είδαμε πολλά από αυτόν για την ώρα. Εδώ κάνουν λάθος. Δεν προλάβει όμως ο Κάμερον Τάτουμ. Χειροκροτείται πάντως από όλους εκεί στον πάγκο της ΑΕΚ. 10-13 συμπληρωμένα τα 5 ομαδικά πλέον και για τις δύο ομάδες. Δύο φάουλ για την ΕΘΑ έχει ο Άλβιν. Δύο φάουλ για την ΑΕΚ έχουν ο Τσούπ και ο Χάρισον. Είναι πιο μεγάλα τα προβλήματα της ΑΕΚ γιατί είναι και οι δύο ψηλοί. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος πέρασε μέσα. Καλή προσπάθεια. Πολύ καλή συνεργασία των παιχτών της ΕΘΑ εδώ. Είχαμε ώρα να δούμε μια καλή συνεργασία. Κοιτάξτε εδώ πώς βλέπει τον Πέλκιτς την κίνηση του ο Ριτ και του δίνει την μπάλα. Δύο βολές για τον Βόσνιο. Δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμής. Τώρα βάζει τον πρώτο πόντο. Δέκα, 14 και 10-15. Ένα και 15 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Μια πρώτη περίοδο με πάρα πολλά φάουλ. Χωρίς ρυθμό το παιχνίδι για καμία ομάδα. Δεν έχουμε δει το μεγάλο σερί. Δεν έχουμε δει ευνηδιασμούς. Παντελή βγάζει έξω. Παπαδόπουλος έκανε καλή κίνηση με υπομονή. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ήταν καλή επίθεση για την ΑΕΚ. Απλώς ήταν άστοχο το σουτ. Χειροκροτεί και ο coach Παπαδόπουλος στον πάγκο. Πέλκιτς. Αναστασιάδης για τρεις εντελώς ελεύθερος. Αυτός είναι ο Αναστασιάδης. 10-18. Για αυτό τον πήρε ξανά ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Όταν έχει το ελεύθερο τρίποντο θα το ρίξει και πιθανότατα θα το βάλει. Υπάρχουν 10 δευτερόλεπτα διαφοράς στα χρονόμετρα. Ο Τατούμ για τρεις, αστοχή. Όλη η επίθεση τελευταία για την πρώτη περίοδο στην ομάδα της ΕΘΑ. Αναστασιάδης θα μπει και θα πάρει φάουλ. Πολύ έξυπνα παίρνει και αυτό το φάουλ ο Ιρός Αναστασιάδης. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Μπήκε μέσα και γρήγορα γρήγορα βάζει ένα τρίποντο και πάει και στη γραμμή. Αλλαγή τακτικής από τον Κυριάκο τον Αδάμου. Περνάει μέσα τον Δημήτρη τον Αριστοτέλους για να τρέξει τον παίχτη της ΑΕΚ που θα θελήσει να διανύσει το παρκέ. Ο Αναστασιάδης βάζει και την βολή. 4 οι πόντοι του. Πολύ κακή επιθετικά η ΑΕΚ μέσα στην έδρα της. 10 πόντοι σε ένα δεκάλεπτο. Ο Αναστασιάδης φτάνει τους 5 πόντους. Τελευταία επίθεση. Ο Παντελή για τον Τσούπ. Δεν θα μπορέσει να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Υπό την πίεση του χρόνου περισσότερο. Τέλος πρώτης περίοδου. 10-20. Double score υπέρ της ΕΘΑ. Φίλες και φίλοι, πάμε σε διάλειμμα.
Ξανά μαζί. 10-20 είναι το σκορ μετά την πρώτη περίοδο. Υπέρ της ΕΘΑ, η οποία είναι απόψε τυπικά φιλοξενούμενη στον αγώνα για το Super Cup ανδρών. Η επαναφορά από τον Γιώργο Αναστασιάδη και πάμε στο Γρηγόρη για νέα από τους Πάγκους. Φώναζε στους παίκτες τον Νικόλας Παπαδόπουλος για το λόγο ότι δεν παίζουν άμυνα ουσιαστικά και τότε έχουν δεχθεί πάρα πολλούς πόντους από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Στέλνουν συνεχώς την ΕΘΑ στις βολές, ενώ τους ζήτησε στην επίθεση να γυρίσουν την μπάλα και να παίρνει τις τέτοιες πρωτοβουλίες ο Λέιζερ, ο shooting guard ουσιαστικά της ομάδας του Νικόλα του Παπαδόπουλου. Ενώ να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, ζήτησε ο Κυριάκος Αδάμου. Είναι αλήθεια ότι επιθετικά η ΑΕΚ παραπέει. Βεβαίως, εντάξει, είναι αρχή της σεζόν, μπορούμε να δώσουμε χρόνο και δεν υπάρχει και άλλη επιλογή σε όλες τις ομάδες μέχρι να φτιαχτούν, μέχρι να υπάρχει η επικοινωνία που οι προπονητές θέλουν να έχουν οι παίχτες τους. Για την ώρα η επικοινωνία φαίνεται να βγαίνει καλύτερα στην ΕΘΑ, που εδώ βλέπουμε ένα καταπληκτικό καλάθι από τον Ρονάλτας Ρουτκάουσκας, που μάλιστα το πανηγύρισαν έξαλλα οι παίχτες της ΕΘΑ. Είδαμε Γρηγόρη να βάζει και τον Κιλαρά ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος, ένα παιδί που τα πήγε καλά πέρσι, έτσι. Ακριβώς, Μάριε, στα φιλικά τον εμπιστευόταν πολύ ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος. Είναι ένα παιδί το οποίο βγάζει πάρα πολύ ενέργεια στα παρκέ και αυτό είναι που θέλει σήμερα ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος, ο οποίος βλέπουμε εδώ να ορίεται γιατί χάθηκε ακόμα ένα rebound προηγουμένως. Είδαμε ξανά το εξαιρετικό καλάθι του Ρουτκάουσκας, ο οποίος πέταξε πραγματικά πιο ψηλά από όλους για να καρφώσει με το follow την μπάλα στο καλάθι για το 10-22. Μας στέλνει και ένα στοιχείο ο φίλος ο Μάριος ο Πολυδόρου, ο συνάδελφος που πάντα μας παρακολουθεί στις μεγάλες της Cita Vision και μας στέλνει τις επισημάνσεις του. Ένα σημαντική επισήμανση ότι πέρσι όντως οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν 5 φορές στο Κίτιον. Στις πρώτες 3 είχε νικήσει η ΕΘΑ. Στα 2 ημιτελικά των play-off, εκεί που μετρούσε περισσότερο, είχε κερδίσει η ΑΕΚ. Έχουν λοιπόν μεγάλη πρόσφατη παράδοση οι δύο ομάδες. Ο Πέλκιτς, όπως και προηγουμένως, αστοχή προηγουμένως στο καλάθι, στο σούδε εντός παιδιάς, τώρα στη βολή. 10-22, πρώτο σκόρ του παιχνιδιού αυτού είναι ο Βαλτές για την ΕΘΑ. 10-23. Είδαμε για λίγο και την Εύα την Στυλιανίδου, την λειτουργό της Ομοσπονδίας, πάντα επί το έργο και αυτή. Χρόνια τώρα στην Ομοσπονδία Καλαδοσφαίρησης. Τρίποντο από τον Λέιζερ, άστοχο, είναι κακά τα σουτ της ΑΕΚ. Ή επειδή γίνονται κοντά σου, Γρηγόρη, είναι πολύ καλή η άμυνα της ΕΘΑ. Και τα δύο, Μάριε. Ας πούμε, προηγουμένως ο Ιάκωβος Παντελή είχε ελεύθερο σουτ και αστόχησε. Τώρα αυτό ήταν υποπίεση του Λέιζερ, αλλά εντάξει, και η άμυνα της ΕΘΑ είναι πάρα πολύ σφιχτή σήμερα. Σουτ τριών πόντων, άστοχο. Πάει να χαθεί άλλο ένα rebound, δεν χάνεται για την ΑΕΚ. Και το φάουλ έξυπνο από τον Γιώργο τον Αναστασιάδη. Το ήθελε να το κάνει για να σταματήσει τον ευνηδιασμό. Είναι μόλις το έκτο ομαδικό για την ομάδα της ΕΘΑ και πρώτο ομαδικό για την δεύτερη περίοδο. Βλέπουμε ξανά πως προσπαθεί να σώσει για την ΕΘΑ ο Ρίτα, αλλά ρίχνει την μπάλα στον Κιλαρά. Σου τριών πόντων άστοχο και αυτό. Είναι κάκιστη από τα τρίποντα, δεν έχει ακόμα βάλει τρίποντο. Αντίθετα η ΕΘΑ μέσα στο Κίτιον βάζει μέχρι στιγμής 3 τρίποντα σε 12 λεπτά παιχνιδιού. Ένα ο Αναστασιάδης, 2 ο Βαλτές. Επιθετικό φάουλ στην προσπάθεια για σκριν. Προπονητής ο Κυριάκος ο Αδάμου διαφώνησε με την τελευταία απόφαση.
7:50 προσπαθεί συνεχώς η ΑΕΚ να ανακάμψει επιθετικά. Είναι καλές οι αλλαγές στα μαρκαρίσματα των παιχτών της ΕΘΑ. Άστοχη και αυτή η προσπάθεια. Έχει σπάσει τα καλάθια η ΑΕΚ. Κάνουν όμως πολύ καλή δουλειά και αμυντικά οι φιλοξενούμενοι. Εδώ βγαίνει ένας ευνηδιασμός και μετά από πάρα πολλή ώρα σκοράρει η ΑΕΚ με τον Ραντούνοβιτς. Είναι η πρώτη του πόντη στην επιστροφή του και αυτού στο πρωτάθλημά μας. Έχει περάσει Γρηγόρη από περισσότερες από τις μισές ομάδες της Κύπρου ο Ραντούνοβιτς. Ακριβώς, Μάρια, και ένα καλό στοιχείο είναι ότι ο τελευταίος του προπονητής του Ραντούνοβιτς στην Κύπρο ήταν πάλι ο Νικόλας Παπαδόπουλος στον Αχιλλέα Καμακλείου. Νομίζω δεν αγωνίστηκε στην ΕΘΑ. Αν δεν κάνω λάθος, στη Λεμεσό έχει αγωνιστεί και στους δύο. Η πρώτη βολή άστοχη από τον Ρουτκάουσκας. Το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για έναν παίχτη που γνωρίζει όσο λίγοι, ακόμα και Κύπροι, το κυπριακό πρωτάθλημα. Η ΕΘΑ από ένα σημείο και μετά είναι άστοχη στις βολές. Ξεκίνησε με 5 στις 5 και από εκεί και πέρα πολλή αστοχία. Με την πρώτη ευκαιρία θα δούμε τις ελεύθερες βολές για να επιβεβαιωθεί αυτό που μόλις είπαμε. Παντελή σταματά. Μπούσερ, δύσκολη προσπάθεια. Πηδίδενται σε προσωπικές ενέργειες οι παίχτες της ΑΕΚ και δεν τους βγαίνουν. Αντίθετα με την ΕΘΑ που έχει περισσότερη υπομονή στις επιθέσεις της, γυρίζει την μπάλα και την κατάλληλη στιγμή βγάζει τα σουτ. Αν βάλουμε και τα rebound, όπου γενικότερα η ΕΘΑ κάνει καλύτερη δουλειά και εδώ λίγο έλειψε να πάρει άλλο ένα επιθετικό. Κοιτάξτε πόσο ψηλά ανεβαίνει. Παίρνει την μπάλα ο Ριτ, που δεν είναι ο πιο ψηλός παίχτης στο παρκέ, αλλά πατάει έξω. Γι' αυτό χάθηκε το rebound. ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ, ΕΝΑΔ και Αχιλλέας είναι οι ομάδες που έπαιξε ο Μπάλτσα Ραντούνοβιτς, παίζοντας τώρα και στην ΑΕΚ. Είναι όντως σε περισσότερες από τις μισές ομάδες του πρωταθλήματος. Ο Τάτουμ σκοράρει και πανηγυρίζει πιο έντονα αυτό το καλάθι, γιατί είναι καλάθι και φάουλ. Το είχαν ανάγκη, Μάριε. Όντως το είχαν ανάγκη, Γρηγόρη. Είναι το πρώτο καλάθι για τον Κάμερον Τάτουμ και είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά απόψε ο Κυριάκος ο Αδάμου ζητάει time out, γιατί η ομάδα του έχει δεχθεί συνεχόμενα καλάθια. 14-23. Όταν επιστρέψουμε από το time out, θα έχει μία βολή ακόμα ο Τατούμ και την ευκαιρία η ΑΕΚ να μειώσει στους 8. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει σε 2 εβδομάδες. Και η πρώτη αγωνιστική φέρνει 2 τοπικά ντέρπι. Το κλασικό ντέρπι ανάμεσα στον Κεραυνό και τα ΑΠΟΕΛ. Το τοπικό ντέρπι στη Λεμεσό. Ανάμεσα στις 2 παραδοσιακές δυνάμεις του Λεμεσανού μπάσκετ αλλά και του Κυπριακού γενικότερα. Και βεβαίως το παιχνίδι που θα είναι επανάληψη του αποψινού ανάμεσα στην περσινή πρωταθλήτρια και την περσινή Κυπελλούχο. Πάμε στο Γρηγόρη για οδηγίες Κυριάκου Αδάμου. Λοιπόν, στην επίθεση πρώτα απ' όλα, παρά να πηγαίνει στον Τόλι τον Κασκίρη, αφού θέλει να φορτώσει τον Χάρισον με το 3ο του φάουλ. Μιας και αν συμβεί κάτι τέτοιο σε αυτά τα 6 λεπτά που είναι απομένω, για το τέλος του ημιχρόνου θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά το control της επίθεσης περισσότερο, ζήτησε από τον Γιώργο τον Αναστασιάδη να έχει τον έλεγχο της επίθεσης, κάτι το οποίο δεν γίνεται τουλάχιστον τώρα, ενώ στην άμυνα να το γυρίσουν στο man-to-man. Το θέμα με τον Χάρισον
είναι να βάλει τον Κασκίρι, να τον φορτώσει με φάουλ. Το θέμα είναι αν και πόσο ο Χάρισον, γνωρίζοντας την πρόθεση του Κασκίρι να επιτεθεί, είναι διαθετημένος να κάνει εύκολα τα φάουλ. Δεν είναι πάντα στον έλεγχο του επιτιθέμενου αυτή η ιστορία, όπως και να έχει. Αναστασιάδης, αμαρκάριστος, άστοχα αυτή τη φορά ο τρίποντο. Για άλλη μια φορά όμως δεν υπάρχει αμυντικό rebound για την ομάδα της ΑΕΚ. Δεν λειτουργεί σε αυτόν τον τομέα σήμερα η ομάδα της Λάρνακας. Και έχουμε νέα επίθεση για την ΕΘΑ. Με τον Βαλτές να κάνει τον jump shoot, να στοχεί, rebound από τον Ραντούνοβιτς. Μπούσερ στον ευνηδιασμό, δεν τα καταφέρνει. Rebound ο Κασκίρης. Κασκίρης είναι ένα παιδί που κάνει στο παρκέ αθόρυβη δουλειά. Ένας πραγματικός μαχητής, αυτός και αν έχει περάσει από πολλές ομάδες στην Κύπρο. Δύσκολη προσπάθεια από τον Πέλκιτς που όμως βγάζει έξω για το τρίποντο του Βαλτές και πάλι πήγαν να χάσουν το rebound οι παίχτες της ΑΕΚ. Ο Τατούμ θα κάνει δίζηση και θα στοχίσει, μάχες για το rebound, για να δούμε. Τελικά ο Τατούμ δεν μπορεί να πάρει time out. Ζήσε time out. Μάριε, ο Τατούμ αλλά εδώ δεν είναι το NBA. Ακριβώς ήταν μπροστά στα μάτια μου, ωραία σκηνή, αλλά νομίζω ο Τατούμ είναι ακόμα στο κολέγιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε. Ο Τατούμ, κοιτάξτε, θα πάρει την μπάλα και θα ζητήσει time out, αλλά δεν υπάρχει αυτός ο κανονισμός στην Ευρώπη. Υπάρχει στο NCAA, υπάρχει στο NBA. Θα συνηθίσει και ο Τατούμ τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, σιγά σιγά. Από τις ωραίες φάσεις που δείχνουν ακριβώς πόσο νέος είναι κάποιος στο πρωτάθλημά μας και γενικότερα στην Ευρώπη. Ιάκωβος Παντελή, 4-35 για το πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Παντελή εδώ. Ο Ραντούνοβιτς χαραμίζει και την ασίστ του Ιάκωβου του Παντελή, που δεν θα μπει ποτέ σαν ασίστ αφού δεν μπήκε το καλάθι. 15-23. Ως ένα βαθμό, Γρηγόρη, περιμέναμε από τις δύο ομάδες να είναι νευρικές έτσι σε αυτό το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Ακριβώς, Μάρια, αλλά αυτό που βλέπω από την ΑΕΚ είναι τραγικό. Δηλαδή, δεν γίνεται, δεν βάζει φνηδιασμούς, δεν βάζει ελεύθερα καλάθια. Μπορεί να με διαψεύδει τώρα ο Μπάλσα, ναι, αλλά 15 λεπτά χωρίς να βγάλεις μια οργανωμένη επίθεση είναι πολλά. Μόνο με ευνηδιασμούς, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, σκόρα σήμερα. Πάντως το γεγονός ότι ο Κυριάκος ο Αδάμου ζητάει δεύτερο συνεχόμενο time out, το γεγονός ότι σιγά σιγά αρχίζει να σκοράρει η ΑΕΚ, προηγουμένως έχασε και ένα εύκολο καλάθι, δείχνει ότι σιγά σιγά επιστρέφει στο παιχνίδι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ρυθμό του παιχνιδιού, γιατί ποτέ δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι η ΑΕΚ από πλευράς ρυθμού. Τώρα όμως σιγά σιγά επανέρχεται. Ο Ραντούνοβιτς που έβαλε δύο καλάθια είναι παίχτης που μπορεί να δώσει λύσεις. 17-23. Δεν υπάρχει για την ώρα παίχτης με τρία φάουλ στον πίνακα. Για την ΕΘΑ παραμένει στα δύο φάουλ ο Άλβιν. Για την ΑΕΚ είναι τέσσερις οι παίχτες που έχουν από δύο φάουλ. Είναι ο Μπούσερ, είναι ο Τσούπ, είναι ο Τατούμ και ο Χάρισον. Πάμε στον Γρηγόρη για τις οδηγίες του Κυριάκου Αδάμου. Περισσότερο για να σταματήσει το ρυθμό της ΑΕΚ ήταν αυτό το time out. Μάριε, ζήτησε από τον Ρίτ να πάρει πρωτοβουλίες, αφού με όπλο τα αθλητικά του πόδια, τα αθλητικά του προσόντα, μπορεί να δημιουργήσει ρήγμα στην άμυνα της ομάδας του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ενώ ζήτησε και από τον Νίκο τον Αναστασιάδη να συνεχίζει να παίρνει πρωτοβουλίες. Το πρόβλημα της ΕΘΑ αυτή τη στιγμή είναι αμυντικό. Και θα πρέπει να προσέξει λίγο τις επιστροφές της, γιατί έχει δεχτεί καλάθια στον ευνηδιασμό. Εδώ έρχεται ένα καλάθι από τον Ριτ. Εντός παιδιάς καλάθι για την ΕΘΑ μετά από ώρα. Για το 17-25. Από ένα σημείο και μετά έχει σταθερά το προβάδισμα η ΕΘΑ. Με αυξομοιώσεις.
Δεν έγινε εδώ το pick and roll ανάμεσα σε Παντελή και Χάρισον. Έκλεψε ο Ριτ την προσπάθεια του Τατούμ να δώσει στον Παντελή. Άργησαν προηγουμένως οι παίκτες της ΑΕΚ. Η σκέψη του Παντελή ήταν σωστή, δεν εκτελέστηκε όμως από τους συμπαίκτες του. 3-21. Έκαναν λάθος και οι παίκτες της ΕΘΑ. Να πούμε φίλες και φίλοι ότι με το τέλος του ημιχρόνου θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να σας δείξουμε εικόνα από τον αγώνα επίδειξης μεταξύ αθλητών σε τροχοκάθισμα. Είναι αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η καινοτομία που θα έχουμε φέτος στο Super Cup και επιστρέψτε μας, είναι ίσως πιο σημαντικό και από το παιχνίδι που παρακολουθούμε, ο κόσμος που είναι σήμερα στο Κίτιον να δει αυτούς τους αθλητές και κυρίως να τους χειροκροτήσει, γιατί το μόνο που ζητούν είναι να τους χειροκροτήσουν. ...17-25... Έχουμε να πούμε κάποια πράγματα για αυτό που θα δούμε στο ημίχρονο, αλλά θα το φυλάξουμε για τότε. Για την ώρα μας μένουν 3 λεπτά παρακάτι για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Κασκίρης δεν μπορεί να δώσει στον Πέλκιτς. Η προσπάθεια για την ΑΕΚ είναι εύστοχη με τον Τατούμ για το 19-25. Σιγά σιγά ο Τατούμ βρίσκει τον καλό του εαυτό, έχει φτάσει στους 5 πόντους. Έχει σιγήσει για την ΕΘΑ επιθετικά ο Βαλτές από το πρώτο ημίχρονο. Από την πρώτη περίοδο, συγγνώμη, έχει βάλει 8 πόντους. Χάνει άλλο ένα rebound η ΑΕΚ, το πήρε ο Κασκίρης. Παραλίγο το λάθος, ο Βαλτές συγκρατά και παίρνει και το φάουλ. Είναι τώρα το πέμπτο ομαδικό για την ΑΕΚ που θα στείλει για 2 βολές στην γραμμή των Αντώνιο Βαλτές. ...19-27. Από τον Βαλτές και τώρα το φάουλ που παίρνει ο Παντελή. Θα πάει και αυτό στη γραμμή, σημειώνει τα 5 ομαδικά και η ΕΘΑ. 10 ποντία τον Βαλτές. Είναι ο πρώτος παίχτης και για τις 2 ομάδες που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων. 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου, ναι Γρηγόρη. Μια μάτια στο φωτεινό πίνακα πάντως από πλευρά ΑΕΚ, η μισή ομάδα είναι φορτωμένη με 2 φάουλ. Ναι, είχαν κάνει νωρίς και στην πρώτη περίοδο τα φάουλ. Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα η ΕΘΑ. Από 2 φάουλ έχουν ο Άλβιν και ο Κασκίρης. Ο Κασκίρης μας έχει συνηθίσει να κάνει γρήγορα τα φάουλ. Εδώ κάνει αυτό που πρέπει, αυτό για το οποίο είναι κυρίως το παρκέ. Να μαζεύει τα σκουπίδια που λέμε. Τα rebound. Το screen του Κασκίρη, άστοχο το σουτ, τραβηγμένο από τον Βαλτές. Ραντούνοβιτς για 3. Αστοχή και αυτός, άλλο ένα rebound για τον Κασκίρη. Που έχει σωστές τοποθετήσεις και κάνει καλά τη δουλειά του μέχρι στιγμής. Αναστασιάδης, Κασκίρης, θα βάλει την μπάλα μέσα. Ωραία προσπάθεια από Χριστόδουλο τον Κασκίρη. 19-29, ξανά στο συν 10 η ΕΘΑ. Η ΑΕΚ δεν βελτιώθηκε στη δεύτερη περίοδο, είχε βάλει 10 πόντους στην πρώτη και κινδυνεύει να βάλει λιγότερους στην δεύτερη. Μπορεί να μην κάνει χειρότερο ημίχρονο σε όλη τη σεζόν η ΑΕΚ μετά από αυτό.
είναι τόσο άσχημο που δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι εντός έδρας μάλιστα θα κάνει χειρότερο πρώτο ημίχρονο ή χειρότερο ημίχρονο γενικότερα. Λάθος τώρα από τον Λέιζερ. Αναστασιάδης είναι 3 εναντίον 1. Λάθος από τον Αναστασιάδη που δεν τελείωσε τη φάση. Έχουμε όμως αντιαθλητικό από τον Ιάκωβο τον Παντελή, λέει ο Ηλίας ο Κουρελές. Έντονες οι διαμαρτυρίες του Ιάκωβου του Παντελή, ο οποίος φωνάζει γιατί. Για να δούμε εδώ τι έγινε. Όχι, δεν υπάρχει αντιαθλητικό σε αυτή τη φάση. Περισσότερο το κέρδισε με τον τρόπο που το ζήτησε ο Πέλκιτς. Δεν ξέρω τι είδε και ο Ηλίας ο Κουνελές. Ήταν πάντως πάρα πολύ κοντά. Εμείς είδαμε ένα replay. Όπως και να έχει, ο Πέλκιτς δεν είναι και ο καλύτερος από τη γραμμή και το αποδεικνύει και τώρα. Είχε χάσει και προηγουμένως τις βολές. Χάνει και τις δύο και αυτή τη φορά. 19-29. Μπούσερ έδωσε τη θέση του στον Κιλαρά και ο Κασκίρης μπαίνει αντί του Αναστασιάδη. Οι αλλαγές για κάθε ομάδα. 22 δευτερόλεπτα, όλα στη διάθεση της ΕΘΑ, η οποία προηγείται με 10-19-29. Κατοχή για την ΕΘΑ μετά το αντιαθλητικό φάουλ που χρεώθηκε ο Ιάκωβος ο Παντελή. Κασκίρης. Ο Άλβιν θα κάνει το σου τριών πόντων, θα στοκίσει, πήγε για το follow. Ο Ράουτλετς δεν το κατάφερε. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, ένα κακό πρώτο ημιχρόνο για την ΑΕΚ. 19-29, η ΕΘΑ ελέγχει τον ρυθμό, δεν είναι πολύ καλύτερη. Φαίνεται και από τους 29 πόντους που έχει βάλει επιθετικά. Όμως, κοιτάξτε τα στατιστικά, 0 στα 7 τρίποντα. Για την ΑΕΚ νομίζω είναι το νούμερο που κερδίζει περισσότερο το μάτι, αλλά και τα rebound 10 περισσότερα για την ΕΘΑ, όπως 10 είναι και η πόντη διαφοράς. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να δούμε τον αγώνα επίδειξης αθλητών σε τροχοκάθισμα. Μείνετε μαζί μας. Φίλες και φίλοι συνδρομητές, είμαστε ξανά μαζί σε ζωντανή σύνδεση από το Κίτιον της Λάρνακας και παρακολουθούμε για πρώτη φορά στα χρονικά της κυπριακής τηλεόρασης ζωντανά αγώνα επίδειξης αθλητών καλαθοσφαιριστών σε τροχοκάθισμα. Και τώρα βλέπετε και ακούτε την αντίδραση του κόσμου σε ένα καλάθι που έχει σημειωθεί. Είναι πραγματικοί νικητές της ζωής. Μπορεί να ακούγονται αυτά κλασικά, αλλά είναι η αλήθεια. Να πούμε ότι ο Γρηγόρας, με το που θα τελειώσει ο αγώνας επίδειξης, θα μιλήσει σε ένα από τα παιδιά, να μας πει πώς νιώθει για αυτήν την εμπειρία. Αθλητές σε τροχοκάθισμα έχουν ενταχθεί και αυτοί στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης από πέρσι. Έχουν ήδη συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας και απόψε η Ομοσπονδία και ο ΟΠΑΠ Κύπρου τους τιμά, δίνοντας τους χώρο στο ημίχρονο του αγώνα Super Cup. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, πιστή στις αρχές της κοινωνικής προσφοράς των τελευταίων αρκετών χρόνων, συνεχίζει το κοινωνικό της έργο και σε αυτή τη διοργάνωση. Να πούμε ότι και ο προηγούμενος αγώνας των γυναικών, όπως και αυτός, το ΟΠΑΠ Super Cup, καλύτερα τα ΟΠΑΠ Super Cup, γιατί είναι δύο παιχνίδια, είναι αφιερωμένα στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φύλων. Ενώ και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ο αγώνας των αθλητών στο τροχοκάθισμα, αποτελεί και αυτό μέρος
της κοινωνικής προσφοράς της Ομοσπονδίας. Να πούμε ότι είναι άθλημα και των Παραολυμπιακών Αγώνων. Καθαρά για την ιστορία του παιχνιδιού που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Οι μπλε είναι που προηγούνται με 2-0. Για πολλά από αυτά τα παιδιά ίσως είναι και η πρώτη φορά που παίζουν με τόσο κόσμο στην εξέδρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει άγχος για αυτούς τους αθλητές, για αυτά τα παιδιά. Έχουμε την ισοφάριση για τους λευκούς. Χειροκροτούνται και από τους παίχτες της ΑΕΚ που τώρα είναι εκεί κοντά στον πάγκο και περιμένουν και αυτοί όταν θα τελειώσει ο αγώνας που παρακολουθούμε για να μπουν ξανά στο παρκέ και να κάνουν την προθέρμανσή τους. 4-2 για τους μπλε. Δεν έχει πολύ σημασία το σκορ όσο το χειροκρότημα μετά από κάθε καλάθι που παρακολουθούμε. Να υπενθυμίσουμε ότι η φετινή διοργάνωση, όπως και οι προηγούμενες τρεις, είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Μάριου Παλάλα, που έφυγε τόσο πρόωρα από κοντά μας. Γρηγόρη, εκεί κοντά σου οι παίχτες της ΑΕΚ δεν νομίζω να ενοχλούνται ιδιαίτερα, έτσι? Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Μάριε, με την πρώτη ευκαιρία που σκόραραν, οι ήρωες που βλέπουμε μέσα στο παρκέ χειροκρότησαν οι παίχτες της ΑΕΚ με προσπάθειά τους, όπως άλλωστε και όλος ο κόσμος. Εμείς θα πούμε ότι όποιος και αν κερδίσει σε αυτόν τον αγώνα είναι όλοι νικητές. Και βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους συνειδητοποιούμε πόσο πραγματικά μικρά είναι τα δικά μας τα προβλήματα, για τα οποία μπορεί να εκφράζουμε παράπονα συνεχώς. Και μάλλον το κατάλαβε και όλος ο κόσμος, γιατί είναι θερμό το χειροκρότημα αυτή τη στιγμή προς τους αθλητές σε τροχοκάθισμα. Χειροκροτούν όλοι, χειροκροτούν οι παίχτες, χειροκροτά όλος ο κόσμος. Μπράβο σε αυτά τα παιδιά που συνεχίζουν να πιστεύουν στο νόημα της ζωής. Θα γίνουν γρήγορα οι απονομές, γιατί με το τέλος τους θα πρέπει να πάμε σε άλλο ένα μικρό διάλειμμα. Έχουμε όμως ακόμα χρόνο. Αν χρειαστεί, Γρηγόρη, να ζητήσουμε από τους διαιτητές 2 λεπτά ακόμα. Θα το προσπαθήσουμε, Μάρη. Να γίνει, σε παρακαλώ, για να μπορέσουμε να δούμε αξίζει σε αυτά τα παιχνιά, σε αυτά τα παιδιά, να δει όλος ο κόσμος που βλέπει και από την τηλεόραση την απονομή των μεταλλίων, και να μιλήσουμε και 1 λεπτό με ένα από αυτά τα παιδιά πριν πάμε στο διάλειμμά μας. Οι ομάδες είναι ήδη στο παρκέ και προθερμαίνονται για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Super Cup.
ένας-ένας περνούν οι αθλητές σε τροχοκάθισμα. Και παίρνουν τα συγχαρητήρια από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Χειμώνα, της ΟΠΑΠ Κύπρου Limited. Γρηγόρη, μια γρήγορη κουβέντα. Μάριε, μας έδωσαν ένα έξτρα λεπτό. Ελπίζω να προλάβουμε μετά τις απονομές, οι οποίες γίνονται τώρα, αν μπορούμε να τα δούμε. Πάμε να βγάλουμε λίγη εικόνα από τις απονομές, πριν πάμε σε διάλειμμα. Εδώ βλέπετε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τον κύριο Χειμώνα, εκ μέρους της ΟΠΑΠ Κύπρου. Θα περάσουν όλοι να πάρουν το αναμνηστικό τους και ένα μπράβο για τη συμμετοχή τους στο φετινό ΟΠΑΠ Super Cup. Γρηγόρη, μία κουβέντα από ένα παιδί πριν πάμε σε διάλειμμα. Εντάξει, από μένα το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι... Όχι, εννοώ να πάρουμε μία κουβέντα από έναν από τους αθλητές πριν προσπαθεί πάμε... Προσπαθεί ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας, Μάριο Άθωσο, Αντωνία, αλλά προς το παρόν παίρνουν τα μετάλλια τους. Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί η απονομή. Φίλες και φίλοι, θα πάμε αναγκαστικά σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Super Cup. Μείνετε μαζί μας. Πρωταγωνιστής είσαι εσύ και οι σημαντικότεροι αγώνες παίζουν μόνο για σένα στη Cita Vision. 9 ομάδες πρώτης κατηγορίας με πάνω από 130 αγώνες, όλα το Champions League, Europa League, διεθνή πρωταθλήματα και κύπελα και όλα τα σπορ από τα δημοφιλέστερα αθλητικά κανάλια. Όλα στην έδρα σου. Cita Vision. Νιώσε κοντά, φτάσε μακριά. Και τώρα, δωρεάν εγκατάσταση πρώτου και δεύτερου αποκωδικοποιητή. Cita Vision. Όλα στην έδρα σου. Κάποιες φορές, το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα άλμα. Κάν το πιο εύκολα με τη SoEasy. Ενεργοποίησε το SoEasy Text and Serve, στέλνοντας με SMS on SoEasy Text στο 8000 για να παίρνεις δωρεάν μέχρι 500 SMS και 60 MB με κάθε top-up 10 ευρώ και άνω. SoEasy. Act. Πάρε τα φρύμπι σου. Breathe, eat, drink. Morning, day or evening at present. Όλα τα φώτα στραμμένα στον αθλητισμό. Ο ΠΑΠ Κύπρου. Μια μέρα θέλω να νικήσω στους Ολυμπιακούς. Θέλει προσπάθεια, το ξέρω. Ξέρω όμως ότι γίνεται. Ο ΠΑΠ Κύπρου. Στηρίζουμε κάθε αγώνα.
Επιστρέψαμε στο Κίτιον, φίλες και φίλοι. 19-29 τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και την ΕΘΑ και μόλις τώρα έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους διαιτητές που μας έδωσαν λίγο παραπάνω χρόνο για να δείξουμε ζωντανά την απονομή των μεταλλίων στους αθλητές με τροχοκάθισμα που πήραν τον χρόνο τους στο παρκέ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και το δεύτερο ημιχρόνο ξεκινά με αντιαθλητικό φάουλ στον Ιάκωβο τον Παντελή που θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Γρηγόρη, είναι κοντά σου ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ακόμα και χωρίς εικόνα, σαν βλέπουμε το παιχνίδι, μπορεί να μας πει δύο κουβέντες για αυτό που είδαμε στο ημίχρονο. Να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, αλλά νομίζω, Μάρη, ότι πρέπει να μιλήσουν οι ήρωες του παρκέ. Αυτοί οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν από όλο τον κόσμο σήμερα. Πρόεδρε, μια κουβέντα από εσάς για αυτό που είδαμε σήμερα. Καταρχήν, ευχαριστώ τα παιδιά που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μας. Και ήταν μαζί μας και δίδουν μηνύματα ζωής. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Ό,τι χρειαστούν, τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μου. Τους ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και μια κουβέντα από εσάς, μια ξεχωριστή μέρα για εσάς. Ευχαριστήκα στη Super Cup. Τι σημαίνει η έναρξη αυτών των αγώνων για εσάς? Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τον ΚΟΚ που μας κάλεσαν εδώ. Για μας αυτός ο αγώνας ήταν μια έναρξη που ελπίζω και ευχόμαστε όλα τα παιδιά εδώ, κάτι που θα μπορεί να ξεκινήσει και να επεκταθεί στις άλλες πόλεις της Κύπρου για να μπορούμε να έχουμε πρωταθλητισμό ή αθλητισμό στο κάτω-κάτω. Είναι κάτι που εδώ και 5 χρόνια προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, να προσπαθούμε να βρούμε κάποιους χορηγούς για ειδικές τροχοκαθίσματα για τον μπάσκετ, που ακόμα δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα βρούμε αυτές τις χορηγίες. Αλλά ευχαριστούμε ότι στο μέλλον θα μπορούμε. Τα παιδιά όλοι εδώ προσπαθούν για κάτι καλύτερο. Θέλουμε ίσα δικαιώματα στον αθλητισμό. Και όταν καθυλώνεται κάποιος, δεν σημαίνει ότι σταματά εδώ. Υπάρχει και σε εμάς η ελπίδα ότι θα μπορούμε να αγωνιστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν πολύ σημαντικά τα λόγια. Ίσα δικαιώματα στον αθλητισμό. Θέλουμε αθλητισμό, είπε ο φίλος. Και νομίζω ότι εάν κάποιοι έχουν ακούσει, θα έχουν πάρει τα μηνύματα. Ζήτησαν χορηγία οι αθλητές σε τροχοκάθισμα και νομίζω ότι δικαιούνται περισσότερο από οποιουσδήποτε άλλους. Και νομίζω οι λόγοι είναι κάτι παραπάνω από εμφανής και αυτονόητη. Λοιπόν, 20-29, ένα πόντο είδαμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και τώρα άλλους δύο. Όλοι από τον Ιάκωβο τον Παντελή, ο οποίος φτάνει τους 5. Η ΑΕΚ ξεκινά με ένα 3-0. Και για να επιστρέψουμε, Γρηγόρη, στην αγωνιστική ροή των πραγμάτων, μια κουβέντα από σένα για το τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο και τι περιμένεις στο δεύτερο. Λοιπόν, νομίζω ότι είδαμε την χειρότερη ΑΕΚ που μπορούμε να δούμε φέτος. Τουλάχιστον μέσα στο κίτρινο είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι αποκλείεται να δούμε ξανά μια ΑΕΚ που να μην μπορεί να πετύχει ούτε 20 πόντους. Τώρα από πλευράς ΕΘΑ, είδαμε μια ΕΘΑ να μην εκμεταλλεύεται τις πολλές ελεύθερες βολές οι οποίες είχε την ευκαιρία να εκτελέσει. Δηλαδή, μιλάμε ότι αν ευστοχούσε στις μισές, η διαφορά αυτή τη στιγμή θα ήταν κοντά στους 20, Μαρία. Η ΕΘΑ η οποία παίζει περισσότερο με το πάθος της και τα αθλητικά προσόντα των παικτών της. Ενώ στο πρώτο μήχρονο τουλάχιστον μάζεψε και πάρα πολλά αμυντικά rebound, επιθετικά rebound. Είπαμε και πριν, δεν είναι ότι η ΕΘΑ έκανε φοβερή δουλειά στην επίθεση με τους 29 πόντους. Όμως σίγουρα η άμυνα είναι αυτή που πολλές φορές κερδίζει αγώνες αλλά και τίτλους. Και η ΕΘΑ αμυντικά τα πήγε περίφημα στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ ξανά η τελευταία φάση με το φάουλ που θα κάνει ο Ντέγιαν Τσούπ και είναι το τρίτο προσωπικό για τον Βόσνιο απέναντι στην παγιά του ομάδα. 3 έχει για την ΕΘΑ και ο Άλβιν. Εδώ η μικρή της ΕΘΑ, δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα πάρουν φέτος, το σίγουρο όμως ότι θα πάρουν τις εμπειρίες μέσα από τις προπονήσεις, ίσως μέσα και από κάποιους αγώνες. 5 Κύπροι υποχρεωτικά φέτος στη δωδεκάδα κάθε ομάδας. Πώς το βλέπεις, Γρηγόρη? Το περιμέναμε πώς και πώς, Μαρή. Μόνο αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Είναι καιρός να το άθλημα να διαφημιστεί από εμάς τους ίδιους τους Κύπριους.
γιατί είναι κρίμα να έχουμε τόσα ξένα παιδιά την ώρα που υπάρχουν οι αφρόκρεμα του Κυπριακού μπάσκετ να κάθεται στον πάγκο. Αν μιλήσουμε καθαρά μπασκετικά, μπορεί μια ομάδα να διεκδικήσει κάτι στηριζόμενοι σε 7 παίχτες. Αν το κάνουν όλες οι ομάδες, Μάρε, και όχι μόνο οι μισές, τότε ναι, πιστεύω ναι. Ο Ιάκωβος Παντελή είναι διαφορετικός παίχτης στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει φτάσει ήδη τους 8 πόντους και ήταν μόλις το πρώτο τρίποντο της ΑΕΚ απόψε μετά από 0 στα 7 στο πρώτο ημίχρονο. 25-30 μειώνει στους 5. Η ΑΕΚ έρχεται ο Ριτ με μια προσωπική ενέργεια να φτάσει στους 6 πόντους και να πάρει διαφορά στους 7. 25-32. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι απόψε από τη Cita Vision ακολουθεί πανδεσία μεταδόσεων Champions League με πρώτο και καλύτερο το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Λισαβόνα απέναντι στην Μπενφίκα. Όλα τα παιχνίδια μπορείτε να τα δείτε ζωντανά από τη Cita Vision, όπως και χθες βράδυ, όπως και αύριο. Πάρα πολλά παιχνίδια ζωντανά για το Europa League. Η Cita Vision είναι μέσα σε όλα, πραγματικά. Παντελή θα δεχτεί την τάμπα από τον Πέλκιτς. Αναστασιάδης ελεύθερος για τρεις μέσα από τον Γιώργο τον Αναστασιάδη και αυτό. 25-35, γρήγορα, γρήγορα, ήταν για δύο. 25-34 πατούσε ο Αναστασιάδης που έφτασε τους 7 πόντους. Απάντηση από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος σκοράρει, Γρηγόρη, μετά από 2 χρόνια, έτσι. Ακριβώς, Μάρε, μετά από 1,5 χρόνο ο Νικόλας Παπαδόπουλος ξαναματώνει το διχτάκι, όπως λέμε. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ για τον Νικόλα, γιατί όταν πέρσι μας έλεγε πως δεν ήξερε αν είχε τερματίσει την καριέρα του, άφηνε ένα παραθυράκι ανοιχτό να επιστρέψει. Εδώ είναι ένα δυνατό φάουλ. Περισσότερο η ζημιά γίνεται στο πέσιμο και όχι στο φάουλ του παίχτη της ΕΘΑ. Πάντως ζημιά γίνεται και για την ΑΕΚ, Μάριε. Τρίτο του Χάρισον. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Μάικολ Χάρισον, όπως πολύ σωστά μας επισημαίνει ο Γρηγόρης ο Γρηγοράς. (Συσχελίδι) 28-34, 6-3. Δύο βολές για τον Λαμάρκους Ριτ, που κάνει καλή εντύπωση σήμερα σε αυτό το πρώτο του παιχνίδι για φέτος με την ΕΘΑ. Φτάνει τους 7 πόντους, είναι και δημιουργικός, είναι και καλός εκτελεστής με αυτά που μας δείχνει μέχρι στιγμής. (Συσχελίδι) 28-36. Η ΕΘΑ απαντά στα καλάθια της ΑΕΚ και δεν επιτρέπει η διαφορά να πέσει κάτω από τους 5 πόντους. Παπαδόπουλος για τον Μπούσερ. Ξανά ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Τον μάρκαρε γρήγορα ο Αναστασιάδης. Ραντούνοβιτς αστοχή. Ο Ραντούνοβιτς για την ώρα, Γρηγόρη, δεν χρησιμοποιεί τα προσόντα που έχει και μπορεί να πλησιάζει στο καλάθι, γιατί έχει διασκελισμό και μακριά χέρια. Αυτή είναι η δουλειά του, Μαρία. Γι' αυτό είναι το περίεργο, ότι ακριβώς το όπλο του, και αυτό το λέει και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, είναι τα αθλητικά του προσόντα, τα μακριά χέρια που έχει και μπορεί να πάει στο lay-up ακόμα και αν τον μαρκάρουν δύο. Προτιμά όμως τα μακρινά σουτ. Τα έχει, αλλά σήμερα δεν του βγαίνει. Όσες φορές δοκίμασε να βάλει την μπάλα στο καλάθι με τον καλύτερο τρόπο που ξέρει, τα κατάφερε σήμερα. Είναι όμως και αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ας του δώσουμε χρόνο. Ξέρει πολύ καλά το κυπριακό μπάσκετ. Φωνάζει ο Ντάρεν Φόξ στον πάγκο της ΕΘΑ, ο βοηθός του Κυριακού του Αδάμου. Ραντούνοβιτς δεν τα καταφέρνει. Τώρα την πήρε την προσπάθεια όπως την θέλει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, αλλά είχαμε επιθετικό φάουλ στη συνέχεια. Τρίτο και για τον Τατούμ. Είναι το τρίτο για τον Τατούμ. Τρία έχουν και ο Χάρισον και ο Τσούπ. Πολλά προβλήματα για τους ψηλούς της ΑΕΚ. Εδώ ξανά το σπρόξιμο καθαρό του Τατούμ στον Αναστασιάδη. Βρέθηκε στο έδαφος ο Γιώργος ο Αναστασιάδης, ο πρώην αρχηγός της εθνικής μας. Και εδώ ένα πλάνο από την εξέδρα. Καλός κόσμος. Ωραία ατμόσφαιρα.
γενικότερα δύο ομάδες που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Αντίθετα, τους ενώνουν πάρα πολλά. Με τελευταίο το γεγονός ότι είναι οι δύο τελευταίες που κατέκτησαν τίτλους στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Παπαδόπουλος προσποιείται. Σωστά δεν κάνει το τρίποντο γιατί τον μάρκαραν. Γύρισε η μπάλα και να το πολύ ωραίο καλάθι για την ΑΕΚ. Εδώ γύρισε με υπομονή η μπάλα όπως πρέπει να γίνεται. Και οι φίλοι της ΑΕΚ που χειροκροτούν το τρίποντο του Κάμερον. Τατούμ έχει βάλει 3 τρίποντα η ΑΕΚ σε 5,5 λεπτά και είχε 0 στα 7 σε 20 λεπτά. Εδώ μαζεύει το rebound τον Μπούσερ και παίρνει το φάουλ από τον Αναστασιάδη. Η ΑΕΚ ξυπνά και τώρα είναι στο μείον 5 και έχει και την κατοχή της μπάλας. Μαριέ. Έλα Γρηγόρη. Ναι, νομίζω ότι και εσύ πιστεύεις δεν θα μπορούσε η ΑΕΚ να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό του πρώτου μέρους. Ήταν αδύνατο αυτό που συνέβαινε στο πρώτο μέρος. Τώρα είναι εναπόκειται στην ΕΦΑ. Κατά πόσο θα σταματήσει το ρυθμό της ΑΕΚ. Στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά στο παιχνίδι που μπαίνει στον αγώνα και ο κόσμος της ΑΕΚ ανταποκρινόμενος σε μια-δυο συνεχόμενες πολύ καλές επιθέσεις της ομάδας της Λάρνακας. Ο Γρηγόρης θα πάει στον πάγκο του Κυριάκου του Αδάμου να ακούσει τις οδηγίες. Μας δίνεται ευκαιρία να δούμε λίγο το σκοράρισμα απόψε και βλέπουμε ότι πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού παραμένει ο Βαλτές από πλευρά ΣΕΘΑ με 10 πόντους, 8 έχει ο Λαμάρκους Ριτ. Από εκεί πέρα από 8 πόντους έχουν ο Τατούμ και ο Ιάκωβος Παντελή. Για την ΑΕΚ 7 πόντους ο Γιώργος Αναστασιάδης για την ΕΘΑ. 31-36. Ακόμα μία υπενθύμηση για τα 8 παιχνίδια του Champions League στις 9:45. 7 είναι για την ακρίβεια, διότι ένα παιχνίδι ξεκίνησε στις 7, αυτό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με την Manchester City, και βέβαια πάρα πολλά παιχνίδια και αύριο για το Europa League. Πάμε στον Γρηγόρη για οδηγίες ξανά. Είναι το τρίτο συνεχόμενο time-out του Κυριάκου του Αδάμου, Γρηγόρη. Ακριβώς, Μάρε, αυτή τη φορά αυτό που ζήσει ο Γιώργος Αδάμου είναι η μπάλα να γυρίζει περισσότερο, αφού τα τελευταία σουτ βγήκαν επιπόλαια, βγήκαν νωρίς-νωρίς. Ζήτησε από τον Γιώργο τον Αναστασιάδη να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, ενώ ζήτησε πιο πιεστική άμυνα, αφού υπάρχει ακόμη φαουλ, ένα φάουλ να δώσει η ομάδα του. Σωστό. Ενώ ένα φάουλ έχει να δώσει και η ΑΕΚ. Μπούσερ θα πάρει την προσπάθεια και θα φτάσει στο καλάθι. Είχε ένα σκοράρι από την πρώτη περίοδο. Μειώνει στους 3, 33-36. Παραλίγο του λάθος, καλή άμυνα από την ΑΕΚ. Έχει σφίξει η άμυνα της ΑΕΚ. Είναι μόλις 14 πόντοι για την ΑΕΚ. Είναι μόλις 7 πόντοι για την ΕΘΑ. Εδώ σωστά μετράει το καλάθι, γιατί την μπάλα ήταν στην κάθοδο. Εδώ θα δούμε. Ήταν στην κάθοδο η μπάλα, επομένως δεν μετράει η τάπα του Τατούμ. Φεύγει ο Ρουτκάουσκας, περνάει ο Πέλκιτς, 33-38, 3-53 για την τρίτη περίοδο. Στον αγώνα ο ΠΑΠ Super Cup Ανδρών 2013-14. Η κυπελούχος ΕΘΑ και η προαθλήτρια ΑΕΚ εκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Εδώ ο Ραντούνοβιτς έπρεπε να είχε πετύχει αυτό το καλάθι. Το καλό για τον ίδιο είναι ότι πήρε το rebound και πήρε στη συνέχεια και το foul. Είναι το δεύτερο προσωπικό για τον Ράουτλετζ. Έτσι μπάλα μένει στην ΑΕΚ για μια νέα επίθεση. Ο κόσμος της ΑΕΚ φωνάζει υπέρ της ομάδας του. Παπαδόπουλος, αστοχή για τρεις. Νικόλας Παπαδόπουλος που θέλει να πάρει κάποια σουτ, να ξαναβρει το χέρι του μετά από ένα ολόκληρο χρόνο που έμεινε εκτός. Ζητούσε διακαώς την μπάλα, χοροπηδούσε εκεί. Ο Βαλτές του την έδωσαν και πήρε το φάουλ. Η ΕΘΑ είναι στο συν 5
η μπάλα είναι απ' έξω, διότι όχι, είναι βολές για τον Βαλτές, απολογούμε, ήταν στην προσπάθεια για σουτ. Τρία και 21 και οι δύο ομάδες είναι στα 4 ομαδικά, επομένως μετά από κάθε φάουλ, εάν δεν είναι επιθετικό, θα βλέπουμε βολές. Δύο αλλαγές για την ΑΕΚ. Τσουπ, Λέιζερ πέρασαν στο παιχνίδι. Ραντούνοβιτς και Παπαδόπουλος πήγαν στον μπάγκο. Ο Βαλτές είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Ενθαρρυντικά στοιχεία, Γρηγόρη, από τον Βαλτές για την ΕΘΑ. Ακριβώς, Μάρι, αν και στα πρώτα φιλικά είχε δείξει έναν παίκτη ο οποίος δεν αρέσκεται ιδιαίτερα στην πάσα, στη συνέχεια βελτιώθηκε ιδιαίτερα και έγινε ο παίκτης που βλέπουμε σήμερα και είμαι σίγουρος ότι όσο περνά και ο χρόνος θα γίνει ακόμη καλύτερος. Μπούσερ στοχή. Να πούμε ότι ο Βαλτές είναι μεγαλωμένος στον Μπρόνξ. Είναι μία από τις γειτονιές, αν θέλετε, της Νέας Υόρκης, όπου παίζεται το περισσότερο street basketball. Μάλλον θα έχει παίξει πολύ μπάσκετ από πολύ μικρή ηλικία εκεί στις γειτονιές της Νέας Υόρκης. 35-40, 2-55 για την τρίτη περίοδο. Τρίτο φάουλ και για τον Ιάκωβο τον Παντελή, Μάριε. Τρία λοιπόν και ο Ιάκωβος. Λυθαίνουν τα προβλήματα, ενώ μπαίνει ο Χάρισον, ο οποίος έχει ήδη τρία φάουλ. Πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τώρα. Θα αναγκαστεί να το κάνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, γιατί έχει τέσσερις παίχτες με τρία φάουλ, ενώ μόνο ένας παίχτης για την ΕΘΑ, ο Άλβιν, που δεν είναι και ο πιο βασικός παίχτης, αν θέλετε, τουλάχιστον στο σημερινό παιχνίδι. Άλλες δύο βολές για τον Βαλτές, που έχει καλό σουτ. Είναι στους 13 πόντους τώρα. Τον περιόρισαν πάρα πολύ στην δεύτερη περίοδο οι παίχτες της ΑΕΚ. Δεν τον αφήσαν να σκοράρει. Τώρα όμως έρχεται και βάζει 6 πόντους στην τρίτη περίοδο. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά. Και πάλι ο Μπούσερ. Είναι η τρίτη φορά στην τρίτη περίοδο που κάνει το ίδιο πράγμα και τώρα είναι η σειρά του Κυριάκου του Αδάμου να ορίεται στον πάγκο, γιατί όταν βλέπει το ίδιο λάθος στην άμυνα του να ανοίγει, να γίνεται τρεις φορές, πώς να μην τρελαθεί. Γύρισε η μπάλα, Αναστασιάδης αστοχή, Μπούσερ παίρνει το rebound, πλησιάζει και βάζει και αυτή τη φορά μέσα την μπάλα. 10 πόντι για τον Μαυροβούνιο Ματ Μπούσερ. Η ΑΕΚ πλησιάζει στους 3 πόντους, 39-42, και νομίζω, Γρηγόρη, για πρώτη φορά έχουμε έτσι ατμόσφαιρα και εικόνα ντέρπι στο παιχνίδι. Ακριβώς, Μάριε, είναι αυτό που περιμέναμε από το πρώτο λεπτό. Άρχισε η ΑΕΚ να μπει, αλλά μπήκε για τα καλά νομίζω τώρα και τώρα ξεκινά τον ντέρπι. Επιθετικό rebound και φάουλ. Το πήρε το επιθετικό rebound τον Μπόιαν Πέλκιτς και θα πάει στη γραμμή. Το φάουλ είναι από τον Μπούτσερ, τρίτο και αυτό. Δεν λοιπόν, είναι ισότιμο το τρίτο φάουλ πλέον. Έχει... Είναι ο πέμπτος παίχτης για την ΑΕΚ που φτάνει αυτό το νούμερο. Σε αυτό το κομμάτι η ΕΘΑ έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Ακόμα και τώρα που το παιχνίδι είναι μόλις στους 3 πόντους. Ο Πέλκιτς βάζει βολή. Ήταν πάρα πολύ άστοχος στο πρώτο ημίχρονο. Από την γραμμή είχε 50%, εδώ 20 στις 31 συνολικά για την ΕΘΑ, 20 στις 32, αλλά και πάλι χάνεται το αμυντικό rebound για την ΑΕΚ. Δεν επιτρέπεται να χάνονται rebound μετά από βολές. Είναι απλά μαθήματα και νομίζω ο Νικόλας Παπαδόπουλος σε εισαγωγικά θα τραβήξει αυτιά στο επόμενο μάθημα. Εδώ Τσουπ μόνο ο ίδιος ξέρει πως έχασε αυτό το καλάθι, πως έριξε τόσο άτσαλα την μπάλα. 1-25, παρότι Super Cup, παρότι πολλοί ίσως να το υποτιμούν ως τίτλο, αυτό που μας δείχνουν στο παρκέ οι δύο ομάδες είναι ότι θέλουν αυτόν τον τίτλο.
Λέιζερ για τρεις αστοχή. Κακή επίθεση, πολύ γρήγορη επίθεση για την ΑΕΚ που μπορεί να πάει σε πιο μυαλωμένες επιθέσεις. Αυτό λέει τώρα και ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Ήρεμα εκεί από τον πάγκο του. 39-43. Κασκύρης, εξαιρετική πάσα για τον Πέλκιτς. Ο Κασκύρης, σε όσο έχει αγωνιστεί, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ουσιαστική. Ο Μπούσερ όμως είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτή την τρίτη περίοδο. Έχει βάλει 10 πόντους από μόνος του και ουσιαστικά έχει δώσει το σύνθημα μαζί με τον Παντελή στο ξεκίνημα της περίοδου για την ανάκαμψη. Γρηγόρη, βλέπω τον Ιάκο τον Παντελή να δέχεται κάποιες περιποιήσεις εκεί. Ναι, Μάρη, είναι τα γόνατα του Ιακώβου. Έχει κάποιο πρόβλημα από πέρσι στα γόνατα. Δεν είναι κάτι όμως το οποίο θα τον κρατήσει εκτός. Μάλιστα. 7 δευτερόλεπτα. Έχουμε φάουλ. Εδώ ο Μπούσερ. Με 10 πόντους σε αυτή την περίοδο. Έχει πολύ καλό έλεγχο του σώματός του όταν είναι στον αέρα. Μην τον ματιάσω στις βολές, πάντως δεν είναι καλός σήμερα. Σε δικαιώνει για την ώρα, Γρηγόρη. 41-47 παραμένει. Πάντως το θετικό για την ΕΘΑ είναι ότι καταφέρνει να κρατάει αυτή την διαφορά που έπεσε μέχρι και τους 3 πόντους και τώρα την ξαναπαίρνει στους 5, ήταν στους 6, τώρα κατέβηκε στους 5. 42-47, έχει 7 δευτερόλεπτα να τρέξει το παρκέ. Ο Ριτ ή ο Βαλτές. Ο Βαλτές είναι που θα το κάνει. Είναι κοντά του ο Λέιζερ. Το σκρίν από τον Κασκύρη. Αναστασιάδης με τη λήξη. Βάζει την μπάλα μέσα. Το καλάθι μετράει. Ο Γιώργος Αναστασιάδης με τη λήξη του χρόνου κάνει το σκορ. 42-50. Και εδώ οι λιγοστοί φίλοι της ΕΘΑ στην εξέδρα πανηγυρίζουν. Τέλος λοιπόν της τρίτης περίοδου, με την διαφορά να πηγαίνει στους 8 από το τρίποντο του Γιώργου Αναστασιάδη. Πάμε σε διάρκεια. (Συσχελίδι) 42-49 ξεκινά η τέταρτη περίοδος στο Κίτιον και όπως βλέπουμε σε αυτή τη φάση το καλάθι προηγουμένως του Αναστασιάδη ήταν δίποντο. Πατούσε τη γραμμή υπό την πίεση του χρόνου. Δεν νομίζω να τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ από τη στιγμή η μπάλα μπήκε μέσα. Η ΕΘΑ προείται με 7 στον αγώνα για το PAP Super Cup 2013. Η ΑΕΚ έκανε καλή τρίτη περίοδο. Δεν ξεκινά καλά. Ο Παντελή έχασε την προσπάθεια, αλλά είναι εκεί ο Χάρισον με το επιθετικό rebound και το καλάθι. Και πάμε στον Γρηγόρη για τις... για νέα από τους πάντους. Λοιπόν, από τον Κυριάκο Αδάμου, οι οδηγίες ήταν η ομάδα να συνεχίσει να αγωνίζεται με το ίδιο πάθος, ενώ από μόνος του Γιώργος Αναστασιάδης ζήτησε να παίρνει περισσότερο την μπάλα. Νομίζω άλλωστε δικαιώνει σήμερα τον προπονητή του. Ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζήτησε ψυχραιμία, έβαλε τις φωνές φυσικά για την τελευταία άμυνα. Ζήτησε από τον Μπούτσερ να συνεχίσει, χωρίς να παίρνει όμως επιπόλαιες προσπάθειες, αφού στο πρώτο μέρος θυμίζουμε ότι είχε πάρει κάποιες τραβηγμένες προσπάθειες. Δεν νομίζω να έχει παράπονο ο Νικόλας από τον Μπούτσερ της τρίτης περίοδου. Σίγουρα όχι. Λοιπόν, 44-49, 9-13 για την λήξη του παιχνιδιού πλέον. Σε 9 λεπτά αγωνιστικά θα ξέρουμε ποια ομάδα θα σηκώσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο κυπριακό μπάσκετ. Ένα πρωτάθλημα που το αναμένουμε ανυπόμονα, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι κάθε παιχνίδι θα είναι ντέρπι. Αυτό που μένει να μάθουμε είναι η πραγματική δυναμική και των 6 ομάδων για να επαληθευθεί η πρόβλεψη των τριών ντέρπι σε κάθε αγωνιστική. Πάντως είδαμε αρκετά δυνατά παιχνίδια στα τουρνουά που διεξήχθησαν. Εδώ ο Βαλτές βάζει το καλάθι. Φτάνει τους 16 πόντους. 44-51.
συνεχίζει να κρατά το προβάδισμα των τριών κατοχών. Η ΕΘΑ, πάμε στον Γρηγόρη. Με την γραμματεία τα έχουν, Μάριε, στην ΑΕΚ, αφού το τελευταίο σούτ δεν βρήκε Στεφάνη και χωρίς λόγο ανανεώθηκε προσπάθεια της ΕΘΑ. Νομίζω, αν φυσικά εσύ έχεις την ευκαιρία να δεις επανάληψη, νομίζω όμως ότι δεν βρήκε Στεφάνη και σωστά διαμαρτύρονται. Για την ώρα η εικόνα που βλέπουμε είναι αυτή της γραμματείας με τον κομισάριο, τον κύριο Παπαδάμου, να τα λέει με τους διαιτητές. Έλα, Γρηγόρη. Αστεία πράγματα, Μάρη, συγγνώμη που το λέω αυτό. Τώρα αποφασίζουν να ακυρωθεί το καλάθι και να δοθεί επίθεση 9 δευτερολέπτων. Τι αλλάξαν πάλι. Από το replay, όντως η μπάλα δεν έχει αγγίξει η Στεφάνη. Άρα πρέπει να έχει λήξει ο χρόνος εδώ και ώρα. Επομένως το καλάθι δεν μετρά. Δεν μετρά. Και το σκορ έχει πάει στο 44-49. Με όλα αυτά έχω ξεχάσει και ποιος έβαλε το τελευταίο καλάθι. Πρέπει να είναι ο Μπούτσερ, Μάρι. Όχι, ήταν ο Βαλτές. Ήταν ο Βαλτές. Γιατί ναι, το καλάθι που δεν μέτρησε. Είχε πάει στους 16 πόντους και τώρα πέφτει ξανά στους 14. 44-49 λοιπόν. Είναι πάντως από τα σπάνια να κυρωθεί ολόκληρη επίθεση μετά από λάθος. Βεβαίως το λάθος ήταν της γραμματείας. Τώρα ο Κυριάκος ο Αδάμου τα βάζει με τη γραμματεία. Ο Μπούσερ πήρε την προσπάθεια που δεν ήθελε ο Νικόλας Παπαδόπουλος να πάρει. Πήγε να τα βάλει με όλους και αστοχή. Άλλο ένα rebound για τον Κασκίρη που δίνει πάρα πολύ ξύλο σε εισαγωγικά πάντα. Καλή άμυνα από τον Χάρισον και φάουλ που κερδίζει ο Ιάκωβος Παντελή. Μαριέ. Έλα, Γρηγόρη. Αυτό που ζήτησαν τώρα η ΕΦΑ και νομίζω πάλι έχει δίκαιο είναι ότι αφού έληξε ο χρόνος και πήραν το rebound, έπρεπε να είναι λιγότερος ο χρόνος της επίθεσης της ΑΕΚ. Όχι 24. Μα δεν θα έκανε αυτή την κούρσα ο Κυριάκος ο Αδάμου χωρίς λόγο. Ναι, αλλά νομίζω, Μαρία, ότι είναι αδικαιολογή τα πράγματα στο Super Cup. Πρώτη ημέρα, πρώτο τζάμπολ να έχουμε. Εντάξει. Εγώ θα δώσω λίγη περισσότερη πίστοση γιατί εντάξει είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Μακάρι να γίνονται σήμερα και να μην γίνονται και στο προάθλημα και στο κύπελλο, θα πω εγώ. Όπως και να έχει, το θέμα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να επικρατεί πάντα η ψυχραιμία. Μην ξεχνάμε πάντα ότι είναι ένα παιχνίδι και μέσα στο παιχνίδι είναι και η γραμματεία, μέσα στο παιχνίδι είναι και οι διαιτητές. 44-49. 7-43 για το τέλος του παιχνιδιού. Με όλα αυτά πάντως, Γρηγόρη, έχει πέσει πολύ ο ρυθμός του παιχνιδιού. Λογικό, Μάρι. Έχει πέσει ο ρυθμός, αλλά δεν έχει αλλάξει το αποτέλεσμα αφού έχουν βγάλει τρεις επιθέσεις κάθε ομάδα και είναι κολλημένοι στο 49-44. Δεδομένα πάμε για χαμηλό σκορ. Φαινόταν από την αρχή. Άλλο ένα λάθος. Παπαδόπουλος. Παντελή για τον Λέιζερ. Προσποιείται. Με ταμπλό θα αστοχίσει. Rebound ο Μπέλκιτς. Απογοητεύεται ο κόσμος της ΑΕΚ, αλλά υπάρχει πολύ παιχνίδι μπροστά. Είναι περισσότερα τα λεπτά που απομένουν παρά η πόντη της διαφοράς. Έτσι αλλιώς αυτές οι δύο ομάδες μας είχαν προσφέρει και πέρσι πολλά κλειστά παιχνίδια. Και μάλλον το ίδιο θα γίνει και φέτος στα περισσότερα από τα παιχνίδια του προαθλήματος. Εφτά λεπτά και δύο δευτερόλεπτα. Βαλτές υπό την πίεση του Λέιζερ. Το σκριν από τον Μπέλκιτς και το φάουλ από τον Ραντούνοβιτς. Για τον Μπάλσα Ραντούνοβιτς είναι το τρίτο και είναι ο έβδομος παίχτης της ΑΕΚ με τρία φάουλ. Είναι επίτευγμα πάντως για την ΑΕΚ τόση ώρα που είναι φορτωμένη με φάουλ να μένει στα τρία φάουλ maximum.
για κάποιον καλαδοσφαιριστή. Αυτό είναι που δυσκολεύει ο Μάρια και το έργο του Νικόλα Παπαδόπουλου να βρει ρυθμό η ομάδα του όμως. Σωστό, γιατί γίνονται και πάρα πολλές αλλαγές. Βαλτές ένα τρελό τρίποντο και μια κακή επίθεση για την Έθα. Φάουλ από τον Πέλκιτς που παίρνει ο Ιάκωβος ο Παντελή. Δεν μετράει βέβαια το καλάθι. Περισσότερο για να τεστάρει τον εαυτό του το έκανε ο Ιάκωβος. Αν και κάποιοι πανηγύρισαν. 6,5 λεπτά ακόμα. Τρία ομαδικά φάουλ για την ΑΕΚ, δύο για την ΕΘΑ. Παντελή θα μπει και θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Εδώ χρησιμοποίησε όλες του τις ικανότητες ο Ιάκωβος ο Παντελή, τη δυνητικότητά του. Σωστό πάτημα, σωστή προστασία της μπάλας και καλό σουτ. Καλή εκτέλεση. Φτάνει τους 10 πόντους και η διαφορά στους 3. Ριτ έχει ώρα να σκοράρει. Αστοχή, rebound για τον Χάρισον. Και μετά από ώρα η ΑΕΚ μπορεί με ένα τρίποντο να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Έχει πλησιάσει μία ακόμα φορά στους 3 πόντους. Και θα το κάνει το τρίποντο ο Παντελή, θα το χάσει και έχουμε φάουλ. Που κάνει μάλλον ο Ραντούνοβιτς. Για να δούμε σε ποιο θα το δώσουν οι διαιτητές. Ο Ραντούνοβιτς διαμαρτυρήθηκε. Όχι, ο Μπάλσα είναι εδώ. Λοιπόν, είναι ο Ραντούνοβιτς και είναι το τέταρτο για τον Βόσνιο. Πρώην παίχτη του Αποέλ, της ΑΕΛ, της ΕΝΑΔ και του Αχιλέα. Είναι κουρασμένοι οι παίχτες. Έχουν δώσει πολλές δυναμίες και στα φιλικά προετοιμασίας. Για πολλούς από τους προπονητές ήταν άλλος ένας γύρος προαθλήματος αυτά τα παιχνίδια. 5 και 20. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ΕΘΑ. Η μπάλα έξω για τον Ριτ. Όχι με καλή ισορροπία. Χάνεται όμως και αυτό το rebound για την ΑΕΚ. Μεγάλη αγωνία παρακολουθούν το παιχνίδι. Πάνω βλέπω τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Ανδρέα τον Λευκαρίτη στην εξέδρα. Και τον Χάρη τον Νικολάου, τον αντιπρόεδρο. Τα επιθετικά rebound συνεχώς. Από την ΕΘΑ ο Κασκύρης είναι που βάζει την μπάλα στο καλάθι. Από τους αφανείς ήρωες απόψε Γρηγόρη για την ΕΘΑ. Μάριε, σίγουρα πως αφανείς ήρωες, αλλά όταν χάνεις τόσο αμυντικά rebound δεν μπορείς να έχεις παράπονο. Και μόνο το ότι η διαφορά είναι τόσο μικρή είναι επίτευγμα για την σημερινή ΑΕΚ. Έχει χάσει πάρα πολλά rebound. Ο Χάρισον διορθώνει το προηγούμενο λάθος, γιατί σκοράρει και φέρνει η διαφορά ξανά στους 3. Είναι μόλις 4 οι πόντοι του Αμερικανού. Η πιο σημαντική παραμονή, θα έλεγα, από τους ξένους Γρηγόρη, από την περσινή πρωταθλήτρια. Με σιγουριά, Μάρη, αυτό που λες και είναι και η μόνη παραμονή ξένου, ναι, από την περσινή ομάδα, έτσι. Για 3, άστοχο, rebound το Λέιζερ, το άστοχο σούτ από τον Άλβιν, που είναι άποντος απόψε, ο Αμερικανός από τη Φιλαδέλφια. Χάρισον για τη διαφορά στον πόντο, η διαφορά στον πόντο, 50-51 και time out από τον Κυριάκο Αδάμου. Η ΑΕΚ είναι φορτωμένη με φάουλ, αλλά αυτή τη στιγμή ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού και παίρνει το παιχνίδι στην μικρότερη δυνατή διαφορά, 50-51. Με τον Μάικλ Χάρισον να φτάνει τους 6 πόντους και βλέπετε τους φίλους της ΑΕΚ πώς το διασκεδάζουν την ώρα που στο παρκέ μπαίνουν οι κοπέλες της σχολής χορού Φήμης, οι μαζορέτες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαδοσφαίρισης. Και όχι μόνο, γιατί τον γκρουπ συμπληρώνεται και από κάποια άλλα νεαρά παιδιά που κάνουν τα ακροβατικά τους. Γιατί ένα παιχνίδι δεν είναι μόνο μπάσκετ, είναι και όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν. Βεβαίως, Γρηγόρη, τον Κυριάκο τον Αδάμου, πολύ λίγο θα τον ενδιαφέρει ο χορός των κοπέλων.
και τα ακροατικά. Νομίζω θα έβαλε εκεί τις φωνές τους παίχτες του. Θα αρκεστώ από την τελευταία του κουβέντα, Μάρα, θα ξεκινήσω από εκεί. Πρέπει να το πιστέψετε. Αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα που έδωσε στους παίχτες του ο Κυριάκος Καδάμου, αφού τους βλέπει να βγάζουν βιαστικές επιθέσεις και στην άμυνα να μην δίνουν τα πάντα, όπως τους είπε. Μετά συνέχεια ζήτησε box out από τον Τόνι τον Κασκύρη, τον βλέπουμε εδώ πάνω, να ανεβαίνει και να βγουν πιο όριμες επιθέσεις. Ενώ πιστεύω, Μάρια, μου επιτρέπεις φυσικά, ναι, ότι είναι, θα ήταν καλύτερα τώρα να ήταν στο παρκέ και ο Γιώργος Αναστασιάδης, νομίζω. Ο Αναστασιάδης έχει 9 πόντους με ένα τρίποντο και γενικώς πάρα πολύ καλή δουλειά όσο αγωνίστηκε. Η μπάλα μένει στην ΕΘΑ με μόνο 5 δευτερόλεπτα. Τρίποντο σημαντικό. Ό,τι και αν γινόταν, ακόμα και το ότι χάθηκε είναι σημαντικό, και είναι σημαντικό γιατί η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα για πρώτη φορά μετά την πρώτη περίοδο με το τρίποντο του Τάιλερ Λέιζερ. Η ΑΕΚ δεν είχε τρίποντο σε όλο το πρώτο ημίχρονο, έχει βάλει 4 στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ είχε 3 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και δεν έχει κανένα, η ΕΘΑ συγγνώμη, στο δεύτερο ημίχρονο. Μαριέ, έλα, δύο πράγματα, το τέταρτο φάουλ του Χάρισον, σοβαρό πρόβλημα. Και όσον αφορά τον Ιάκωβο, τον Παντελή, τον ρώτησα τώρα στο time out, μου είπε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα γόνατα του όντως, αλλά θα προσπαθήσει να ξαναγωνιστεί. Λοιπόν, 53-51, ο Κασκύρης είναι στη γραμμή. Χάνει την πρώτη βολή. Ο Κασκύρης που στην καριέρα του είναι κοντά στο 20% από τη γραμμή. Και εδώ βλέπετε, χάνει και τις δύο, η μπάλα μένει στην ΑΕΚ γιατί βγήκε από το πόδι του Βαλτές σύμφωνα με τους διαιτητές. Για να δούμε, πάει κοντά στον Αντώνιο Δημητρίο Χαράλαμπο Σάντος. Αν έχουμε ξανά τη φάση, <Το-> 53-51, η μπάλα είναι για την ΑΕΚ που έχει προβάδισμα. Μπούσερ πήγε να κλέψει ο Αναστασιάδης, λέιζερ, προσποιείται και κάνει βήματα. Είναι τα κλασικά αμερικανικά βήματα που στο NBA δεν δίνονται, αλλά στην Ευρώπη δίνονται. Ξανά εδώ, αυτό το μικρό βηματάκι πριν ξεκινήσει την προσπάθεια είναι η παράβαση. Φάουλ από τον Λέιζερ, λέει ο κύριος Κουνελές. 4 φάουλ ο Χάρισον. 4 φάουλ ο Ραντούνοβιτς. 3 ο Λέιζερ τώρα. 3 και για τον Λέιζερ. Πρώτη βολή εύστοχη. 53-52. Από τον Βαλτές. Χάνει όμως τη δεύτερη. Rebound ο Τσούπ, ο οποίος κάνει ήσυχο παιχνίδι απέναντι στην παγιά του την ομάδα. Περίεργο και αυτόν σίγουρα να αντιμετωπίζει επίσημα, γιατί αν επίσημα το έχει ήδη κάνει, την ΕΘΑ. Ο Μπούσερ συνεχίζει στους ρυθμούς του στο δεύτερο ημίχρονο. 55-52. Ξανά στο συντρία η ΑΕΚ. Γυρίζει μπαλά για την ΕΘΑ. Ριτ γλίστρησε και κάνει βήματα. Time out, Μάριε, ξανά από τον κύριο Κοντοραδάμ. Έχω χάσει τον λογαριασμό με το πόσα συνεχόμενα έχει ζητήσει. Είναι δικά του όλα τα τελευταία συνεχόμενα time out. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο. Και αυτό δείχνει ότι ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος εδώ και πάρα πολλή ώρα είναι ικανοποιημένος από αυτά που βλέπει από την ομάδα του. 2-16 πριν από το τέλος. Ας μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο πρώτος αγώνας της χρονιάς να πάει στην παράταση. Βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις του δευτέρου ημιχρόνου.
δούμε λίγο τον πίνακα με τα φάουλ, θα έλεγε κανείς ότι η ΕΘΑ έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Από την άλλη όμως αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω με 3 πόντους διαφορά. Ένα άλλο πλεονέκτημα όμως για την ΕΘΑ είναι ότι έχει να δώσει 2 φάουλ, ενώ η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Επομένως, θα έχουμε συνεχώς βολές για τους παίχτες της ΕΘΑ στα φάουλ της ΑΕΚ. Η μπάλα είναι στην ΑΕΚ, πάμε στο Γρηγόρη. Αμήνα σε όλο το γήπεδο, πιέσει σε όλο το γήπεδο, ζήτησε ο Κυριάκος Αδάμου, όπως και έγινε άλλωστε. Ενώ στην επίθεση ζήτησε να γυρίσει μπάλα και να μην βιαστούν να εκτελέσουν. Λέιζερ για τρεις από την πάσα του Παντελή, πολύ άτυχος εδώ ο Λέιζερ, πάρα πολύ άτυχος, η μπάλα πραγματικά μπήκε και βγήκε. Μένει λοιπόν η διαφορά των 3 πόντων, ο Ριτ πάει μόνος. Διαμαρτύρεται στον συμπαίχτη του Αναστασιάδης γιατί πήγε σε μια γρήγορη επίθεση χωρίς να ψάξει λίγο τις επιλογές του, χωρίς να γυρίσει μπάλα. Μπούσερ για τρεις, κακή και από αυτόν η επίθεση. Επίθεση 10 δευτερολέπτων, δεν υπήρχε λόγος, ούτε τώρα. Μπάλα αστοχή ο Βαλτές και μπάλα στον Ιάκωβο τον Παντελή. Ωραία η πάσα από τον Τσούπ για τον Χάρισον. Χάθηκε χρόνος όμως, 10 δευτερόλεπτα. Παντελή. Σου τριών πόντων από τον Ιάκωβο, άστοχο, rebound από τον Ριτ. Αναστασιάδης, πέφτει πάνω το Χάρισον. Είναι ακόμα ζωντανή η ΕΘΑ. Διαφορά στους τρεις. Κασκύρης παίρνει φάουλ. Πέμπτο του Χάρισον. Πέμπτο αλλά νομίζω Χάρισον ήταν ο καλύτερος τρόπος να το κάνει. Νομίζω ναι, γιατί ίσως να ήθελα να στείλουν τον Κασκύρη στην γραμμή. Χρειώθηκε στον Ιάκωβο, άρα ακόμη καλύτερο. Αστοχείο τόλης ο Κασκύρης. Είναι 0 στις 3. Και τώρα 0 στις 4. Πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ, να συνεχίσει να δουλεύει ο Κασκύρης στις βολές του, γιατί τώρα σε αυτό το σημείο ήταν κρίσιμη η αστοχία του. Μόλις 3 πόντοι για την ΕΘΑ στην τελευταία περίοδο. Για να δούμε μάχες εκεί. Η μπάλα στον Αναστασιάδη. 13 δευτερόλεπτα. Στέκεται, κάνει τρίποντο, αστοχή. Η μπάλα στην ΑΕΚ. Και φάουλ του Αναστασιάδη. Είχαν ευκαιρίες οι παίχτες της ΕΘΑ σε 3-4 περιπτώσεις. Είναι στο παρκέ ο Ιάκωβος ο Παντελής, τραυματίας από την προηγούμενη φάση. Κοιτάξτε εδώ την τελευταία προσπάθεια, δεν την είδαμε, του Αναστασιάδη να ισοφαρίσει το παιχνίδι. 6,8 δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ είναι αρκετά κοντά στην νίκη. Θα πρέπει να γίνει ένα γρήγορο φάουλ από πλευρά ΕΘΑ. Γίνεται πάνω στον Λέιζερ και τώρα για να ελπίζει ΕΘΑ θα πρέπει ο Λέιζερ να χάσει και τις δύο βολές. 5,6 δευτερόλεπτα. Α, είχε να δώσει φάουλ, είχε να δώσει φάουλ. Απολογούμε, τώρα θα πρέπει να γίνει. Και γίνεται ξανά από τον Αναστασιάδη. Τώρα θα πάει στις βολές ο Λέιζερ. Yeah.
Δύο βολές από τον Τάιλερ Λέιζερ, πολύ σημαντικές. Αν ευστοχίσει σε μία από τις δύο, η ΑΕΚ κατά 99% θα πάρει την νίκη σήμερα. ...55-52, δύο πολύ σημαντικές βολές για τον Τάιλερ Λέιζερ, μέσα η πρώτη. Η ΑΕΚ είναι κοντά πλέον στη νίκη. 23 πόντοι για την ΕΘΑ στο δεύτερο ημίχρονο. 57-52, να μην γίνει φάουλ, λέει ο Παπαδόπουλος. Τρίποντο, άστοχο, τέλος παιχνιδιού. Η ΑΕΚ είναι η τροπεούχος Super Cup για το 2013 και ήδη είναι μέσα στο παρκέ, το τραπέζι με τα μετάλλια και τα αναμνηστικά. Η ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, θα κερδίσει την ΕΘ με 57-52 και θα κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν. Σε ένα παιχνίδι όπου δεν είδαμε πολύ υψηλού επίπεδου θέαμα, όμως στο τέλος της ημέρας μετράει το ποιος κερδίζει. Η ΑΕΚ είναι η νικήτρια και πάμε στον Γρηγόρη. Έχει κοντά του ήδη τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ακριβώς, Μάρη, έχω κοντά μου τον ένα από τους δύο, τον προπονητή. Νικόλα, ήσουν ο πιο νέος προπονητής που κατέχεις στο πρωτάθλημα και τώρα ο πιο νέος που κατέχεις στο Super Cup. Δεν είναι προσωπική επιτυχία, είναι συνολική προσπάθεια όλης της ομάδας. Παρόλο που ήταν πολύ κακό παιχνίδι ποιοτικά και από τις δύο ομάδες, ειδικά εμείς το πρώτο ημίχρονο ήμασταν εκτός τόπου και χρόνου, κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι από την πέρα που είμαι στην ομάδα. Εν τούτοις οι παίχτες μου βρήκαν τα ψυχικά από θέματα και γυρίσαμε το παιχνίδι. Νικόλα, πήγαινε. Για σένα είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Ενώ ετοιμάζεται η διαδικασία για τις απονομές, πάμε να ακούσουμε και τον Κυριάκο τον Αδάμου. Έχω κοντά μου τον Κυριάκο Αδάμου. Κυριάκο, νομίζω ότι φτάσατε στην πηγή και δεν είναι πια νερό, έτσι. Για ξάδεις, σίγουρα χάσαμε το παιχνίδι. Εκτός έδρας, περιμέναμε, ξέραμε τη δυσκολία του παιχνιδιού. Είχε το πλεονέκτημα η ΑΕΚ λόγω γηπέδου. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι ιδιαίτερο. Θεωρώ ότι ήμασταν έτοιμοι για το παιχνίδι, ανταγωνιστικοί. Πιστεύω ότι κρίθηκε και στις λεπτομέρειες, περισσότερο κάπου στην απειρία συγκεκριμένων παιδιών που έχουμε νεαρής ηλικίας, 20, 21, 22 χρόνων. Παιδιά που πρώτη φορά ήρθαν στην Ευρώπη και είναι πολύ διαφορετικό αυτά που τους ζητούμε αγωνιστικά από ό,τι είχαν συνηθίσει. Όπως και να έχει, συνεχίζουν. Αυτό που είχαμε πει είναι ότι πριν το παιχνίδι, όποιος και αν κερδίσει το παιχνίδι, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τη σεζόν. Ακόμα και αν εμείς ήμασταν νικητές, αυτό δεν θα άλλαζε τίποτα για τη σεζόν. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες της ομάδας μας, γιατί ήταν τρομερή η διαφορά της ομάδας από όλα τα φιλικά που είχαμε δώσει. Θεωρώ ότι όσοι είχατε δει και εσείς τα παιχνίδια, όλα τα φιλικά ήμασταν εντελώς άλλη ομάδα, πολύ καλή ομάδα, ομάδα που ήξερε τι ζητούσε. Κάπου δεν είχαμε την τύχη, τις ανάσες, το καθαρό μυαλό που χρειάζεται και ειδικά την εμπειρία σε σχέση με τα παιδιά της ΑΕΚ που αν μη τι άλλο σίγουρα εκτός από ταλέντο έχουν και μεγάλη εμπειρία, όχι μόνο γενικά ως εμπειρία αλλά και στο δικό μας πρωτάθλημα το οποίο είναι πιστεύω πολύ διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω μια συγχαρητήρια μου στην ΑΕΚ για την νίκη φυσικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ακό. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συγχαρητήρια και από εμάς και στον Κυριάκο τον Αδάμου και στην ΕΘΑ, ιδίως στον προπονητή για τα fair play λόγια του. Τώρα με το τέλος του παιχνιδιού, ξανά στον Γρηγόρη. Έχω την εντύπωση, Μάριο, ότι θα πάει να ζητήσει να κάνει ένσταση για τον αγώνα. Είδα τον Πανίκο τον Κωνσταντίνο μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη να μπαίνουν προ του διαιτητέ. Λοιπόν. Να ενημερώσουμε Γρηγόρη τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των απονομών και θα επιβεβαιώσουμε για την ένσταση αργότερα. Εδώ έχει κατέβει και ο κύριος Δίνος Λευκαρίτης για να δώσει συγχαρητήρια στους παίχτες της ΑΕΚ. Τους έχουν καλομάθει
σε χαρές και πανηγύρια τους τελευταίους μήνες εδώ στη Λάρνακα. Είναι στον πάγκο κανονικά και οι παίχτες της ΕΘΑ. Οι οποίοι και αυτοί θα περάσουν για να πάρουν τα μετάλλια τους. Περιμένουμε να ξεκινήσει η διαδικασία των απονομών. Είναι το πρώτο Super Cup για την ΑΕΚ ως ΑΕΚ, γιατί είχε κατακτήσεις προηγουμένως ως πεζοπορικός. Για την ΑΕΚ ήταν έτσι κι αλλιώς το πρώτο πρωτάθλημα, το περσινό, μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Και έρχεται και η πρώτη κατάκτηση Super Cup ως ενοποιημένη πλέον ομάδα της Λάρνακας. Η ΑΕΚ που φιλοδοξεί και φέτος να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και να πάει και ένα βήμα παρακάτω. Στο παρκέ, από ό,τι βλέπω, είναι και ο κύριος Δημήτρης Παλάλας, πρώην αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και πατέρας του αείμνηστου Μάριου Παλάλα, στη μνήμη του οποίου αφιερώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά η ασπίδα της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Εμείς βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού που παρακολουθήσαμε. Οι νικήτριες των Super Cup απόψε είναι η ΑΕΚ στους άντρες και η ΑΕΛ στις γυναίκες. Πρώτοι πάνε για να πάρουν αναμνηστικά οι άνθρωποι της γραμματείας. Και ο τέταρτος διαιτητής που δεν χρειάστηκε να επιστρατευτεί, ο Σάγκης ο Κωνσταντινίδης. Οι εκπρόσωποι της ΟΠΑΠ Κύπρου Λίμιτεθ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας περιμένουν να έρθουν τώρα και οι ομάδες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί με, με την ομάδα της ΕΘΑ. Αποουσιάζει ο αρχηγός Μάρια, είναι μέσα με τους διαιτητές. Μάλιστα. Και ο Πανίκος Κωνσταντίν. Εξαιτίας της ένστασης, έτσι που, ακριβώς, πρόκειται να υποβληθεί. Και επίσημα η ένσταση, αφού ο Γιώργος Αναστασιάδης είναι μέσα στο δωμάτιο των διαιτητών. Ο Πανίκος Κωνσταντίνου έχει βγει τώρα. Το σίγουρο ότι καθυστερεί η διαδικασία και υπάρχει πίεση του χρόνου, γιατί ακολουθεί βεβαίως και Champions League στη Cita Vision. Εσείς καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε το κορυφαίο επίπεδο ποδοσφαίρου. Ο Αναστασιάδης που τώρα καλεί τους συμπαίκτες του να πάνε για να πάρουν τα μετάλλια τους και το τρόπαιό τους. Ο Γιώργος Αναστασιάδης επέστρεψε στην ΕΘΑ και επέστρεψε ως αρχηγός. Τόσο πολύ μεγάλος παίχτης και οι υπόλοιποι παίρνει πρώτος το μετάλλιο του. Η ΕΘΑ θα είναι φέτος εκεί, θα διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Έτσι αλλιώς κατακτά τίτλους συνεχόμενα τα τελευταία τρία χρόνια. Δύο πρωταθλήματα και πέρσι το κύπελλο. Είναι εκεί και ο Δημήτρης ο Παλάλας, είπαμε τον λόγο. Νομίζω περνώντας όλοι από δίπλα του, τουλάχιστον οι Κύπροι γνωρίζουν τον λόγο που είναι απόψε στο Κίτιον ο Δημήτρης ο Παλάλας, ο πρώην αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Για τέταρτη χρονιά η ασπίδα Μάριου Παλάλα πάει σε διαφορετική ομάδα. Επομένως, αν μία από αυτές τις τέσσερις κατακτήσει του χρόνου την ασπίδα, θα τις μείνει στην βιτρίνα. Γιώργος Αναστασιάδης σήκωσε το τρόπαιο του φιναλίστου Super Cup, χαιρέτησε και τον κόσμο της ΕΘΑ. Η ΕΘΑ έκανε καλό πρώτο ημίχρονο, όχι καλό δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό χάνει και το παιχνίδι. Ο Γιάκωβος ο Παντελή
τα λέει εκεί με τον Χριστόδουλο τον Κασκύρη. Κάποια πειράγματα μεταξύ των Κύπριων και συμπαιχτών στην εθνική ομάδα. Και κοιτάξτε πόσο ωραία τελειώνει η απονομή για την ΕΘΑ. Είναι η σειρά των παιχτών της ΑΕΚ να περάσουν για να πάρουν τα μετάλλια τους. Πολύ όμορφες εικόνες, πραγματικά. Έτσι θέλουμε να τελειώνουν τα παιχνίδια. Και τώρα οι παίχτες της ΑΕΚ που ξεχάστηκαν λίγο, πρέπει να πάνε για αυτοί να πάρουν μετάλλια. Ο Χάρης ο Παντελή, ο Κιλαράς, ο Λέιζερ, ο Χάρισον, ο Τσούπ, ο Ιάκωβος ο Παντελή, ο Νικόλας ο Παδόπουλος, ο Φέδρος Χαραλάμπους, ο Μπάλτσαρ Αντούνοβιτς, ο Χριστόφορος Λεοντίου και ο Ματ Μπούσερ είναι οι παίχτες που θα πάρουν το πρώτο τρόπαιο της φετινής σεζόν. Λοιπόν, έχουν περάσει όλοι οι παίχτες και τώρα περνούν και οι προπονητές. Τελευταίος ο Ιάκωβος ο Παντελή, ο αρχηγός της ΑΕΚ. Γρηγόρη, με το που θα σηκώσουν το τρόπαιο έχουμε ένα λεπτό για μια πολύ γρήγορη κουβέντα με τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Τον παίχτη τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Γιατί ο προπονητής μας έχει μιλήσει, μας μπερδεύουν κιόλας. Απλώς να είμαστε λίγο σύντομοι, γιατί χάσαμε ήδη πάρα πολύ χρόνο με την ένσταση που έπρεπε να γίνει από πλευράς ΕΘΑ. Δεν φταίει η Ομοσπονδία. Οι διαδικασίες έγιναν γρήγορα. Έκοβος Παντελή λοιπόν παίρνει το τρόπαιο. Είναι το πρώτο τρόπαιο της σεζόν και είναι στα χέρια των παιχτών της ΑΕΚ, οι οποίοι βλέπετε εδώ, ο Ιάκωβος τους καλεί να έρθουν κοντά. Θα δοθεί και η ασπίδα Μάριου Παλάλα στον Ιάκωβο τον Παντελή. Η ασπίδα Μάριου Παλάλα χειροκροτείται η ΑΕΚ. Και ο Τζόζον Γκαρσία με τον Ιάκωβο Παντελή θα σηκώσουν τα τρόπαια. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι η φετινή σούπερ προαθλήτρια. Πάμε στο Γρηγόρη για το πολύ γρήγορο τελευταίο μας ρεπορτάζ. Χάρη, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Αν και σπρευτικά στην αρχή, εν τέλει το κατακτήσατε, έτσι. Σίγουρα η ΕΘΑ ήταν μια αξιολόγια αντίπαλος. Το παιχνίδι, όπως είδατε, παίχτηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ευτυχήσαμε εμείς να κατακτήσουμε στην κούπα του Super Cup. Ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζουμε. Νικόλα, Νικόλα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Χάρη τον Νικολάου. Μάριε, αν έχουμε χρόνο, έχω κοντά μου τον παίχτη τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Παίχτη, προπονητή, τι είσαι τελικά? Είμαι λίγο βοηθός, λίγο παίχτης. Ό,τι χρειαστεί για να κερδίσει η ομάδα. Νικόλα, κατέκτησες και το Super Cup. Πέρσι το πρωτάθλημα, φέτος το Super Cup. Εντάξει, σίγουρα το πρωτάθλημα είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν πάβει ένας τίτλος όμως να είναι τίτλος. Αρχίζουμε τη χρονιά με το δεξί. Και ο στόχος μας είναι να επαναλάβουμε το περσινό κατόρθωμά μας, ξανά πρωτάθλημα και αν μπορέσουμε και κύπελλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη, και για το αγωνιστικό ρεπορτάζ. Φίλες και φίλοι, η ΑΕΚ παίρνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ακολουθούν οι φωτογραφίσεις. Από εμάς θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Από τον Μάρκο Αριστηλή και όλα τα παιδιά, καλό υπόλοιπο της βραδιάς.